Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Drink Coffee With Me. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε έναν πολύ σοβαρό καλεσμένο θα πω εγώ. Δεν θα γελάω. Λοιπόν, ο <laughs> οποίο εντάξει, εγώ έχω ξετρελαθεί με τα βιντεάκια του γιατί καταρχήν μπορεί να σου μιλήσει ε, για ένα θέμα το οποίο μπορεί να είναι πολύ γελίο ρε παιδί μου, δηλαδή ότι κάνει φαντάζεσαι να σου κάνει μια μετάφραση, ξέρω εγώ, μιας παροιμίας, μιας πρόσταση, μιας λέξης και ο τρόπο που το, που το λέει και το παρουσιάζει είναι μοναδικό. Είναι, είναι ιδιαίτερο. Και γι' αυτό κιόλα έχει και αυτή την απήχηση που έχει. έτσι. Θα σα βάλω να δείτε κάποια βιντεάκια ενδιάμεσα γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουν και πολύ πλάκα. Τι κάνει, καλώ ήρθε. Το όνομά σου είναι Ιωάννη. Ναι. Το έπιασα στα πράσα Μπράβο. Γιατί, Γιατί εγώ τον έπιασα στα πράσα τώρα, ξέρει. Έχει ε? να κάνει με έναν παπά, τον Παπαμελέτη. Okay. Ο οποίο είχε στο περιβόλι γύρω από το σπίτι του πράσα. Πολλά. Uh -huh. Υπήρχε ένα κλέφτη τότε, Αθήνα πρωτεύουσα του κράτου, αρχή-αρχή ο οποίο έκλεβε τα πάντα. Λίστευε παντού, είχε ολόκληρη συμμορία δική του. Η αστυνομία δεν μπορούσε να το πιάσει. αστυνομία άφαντη. πουθενά δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε, είπα Μπαίνουν στο σπίτι του και αυτό ο παπαμελέτη ήταν δυνατό γεροδεμένο, αλλά είχε και ένα τσουβαλάκι με λίρε. Αυτοί ήξεραν για τι λίρε, σου λέει θα πάμε να πάρουμε τι λίρε. Αυτό βλέπει μια σκιά από το παράθυρο, πηδάει έξω από το παράθυρο, πιάνει ένα από το σβέρκο. Ποιο ήταν αυτό, ο αρχηγό. Ο Καρά, ο Θοδωρή. Λεγόταν Καρά. Ναι. πιάνει, Μαθαίνετε αυτό που τον έπιασε, που τον έπιασε, τον έπιασε, έπιασε το περιβόλι, στα πράσα. Από πού τον έπιασε, ε? Το σβέρκο. Τον σβέρκο. <σφέρκο> δηλαδή τα πράσα κα... μείνανε εκεί, δηλαδή. Ναι, τον έπιασε <σφέρκο> μέσα στα πράσα. Μόνο <σφέρκο> ήταν με τα πράσα γίνεται πια το πιάσιμο, έτσι μα έμεινε. Έτσι έμεινε. <σφέρκομαι> λοιπόν, μαζί μα λοιπόν έχουμε τον φίλο μα τον Ιωάννη. Ιωάννη, σωστό. Μπράβο. Χαίρομαι που το κράτησε. Ε. Ο λογαριασμό στο TikTok είναι jav.gr. Φίλε, τι να σου πω. Δηλαδή, έχω μείνει άφωνο και με τι γνώσει σου και με τα θέματα που πιάνει. Μπορώ να σου πω ότι σε μερικά δεν τα περίμενα κιόλα αυτά που λε. Τα πράσινα άλογα. Είναι από το ότι δεν έχει λογική. Γιατί ενδιαφέρον είναι και εδώ να δούμε πώ βγαίνει η λέξη άλογο. Αφού στα αρχαία ήταν ύποπτο, πώ έγινε άλογο. Τον γινόταν μια μάχη στα αρχαία χρόνια. Μετρούσαν του νεκρού ανθρώπου. Περίμενε, ρε φίλε, για να καταλαβαίνουμε. Ναι. Λέμε όλοι. Ου, 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 και πράσινα πράσιν άλογα. Ναι. Που, που θεωρείται ότι τσίκησο... είναι κάτι το οποίο είναι, δεν, δεν πρόκειται να γίνει λογική, Δεν έχει λογική. Δεν είναι ναι. Γιατί όταν μετρούσαν λοιπόν του νεκρού στι αρχέ μάχε, μετρούσαν του ανθρώπου που ήταν τα ένλογα όντα και του ύπου που ήταν τα άλογα. Οντα. Και έτσι ο ύπο έγινε άλογο. Αυτό που δεν έχει λογική. Άρα είναι πράσιν άλογα. Πράσιν, απαρέμφατο του πράσο πράτο, το σίγμα με εναλλάσσεται με το κάθε. Ναι, ναι. πράσιν ρωτά. άλογα, δηλαδή όχι... Πράτη άλογα, χωρίς λογική. Yeah. Και όταν πέθαναν όλοι αυτοί. Γιατί λέμε ότι πήγαμε στα θυμαράκια. Περίμενε ρε φίλε, ναι, να okay. μην τρελαίνεσαι, Αφού... Αφού... περίμενε. Τον κρίσεις, τον έφερα λοιπόν. με τα χίλια ζόρια. Ναι. Περίμενε. Ναι. Με πεισε... το πράσιν άλογα. Μου λες ότι είναι πράσιν άλογα. Δηλαδή. Τα πράσινα είναι απαρέμφατο του πράσινου. Ναι ένα λεπτό να συνδεθούμε. Βεβαίως. Εδώ δεν θέλω να σου πω. Το διώξα, Ναι, αλλά μου τον φέρνει και είναι πολύ το Δεν με θέλω να με Θέλω να σου πω ότι δίστανται οι απόψει αυτό. Βεβαίως. Δεν το έχω ψάξει εγώ. Βεβαίως. Λένε ότι μπορεί να είναι από το πράσιν άλογα, δηλαδή το να πράττει κανεί παράλογα. Ή από το πουλάει άλογα. Ή Επειδή... από τα πράσινα τα άλογα τα. Κανονικά. Όχι, όχι, δεν ισχύει σε κανένα βιβλίο αυτό θα mm -hmm. είναι mm -hmm. εύκολο. Θα ε, okay. Σε όσα okay. βιβλία ψάξαμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Βρήκαμε το πράτην από το πράτο που σημαίνει και πουλάω ότι κάποιο πουλάει άλογα. Αλλά περισσότερο βρήκαμε ότι είναι χωρί λογική. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Και παίζει για τα θυμαράκια που τα άρχισε. Θεωρώ ότι παίζει να είναι και το πράσινο του άλογο. Το πράσινο του Το πράσινο. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ωραία, το δέχομαι, το δέχομαι. Ε, τι να κάνει τώρα με αυτήν την δέξα. Όχι, πέρα. δεν το δεχτεί. Όχι, τσαμπουκά να το δεχτεί. Ε, επειδή έχω ασχοληθεί με τα πράσινα άλογα, Ωραία. με ενδιαφέρουν τα πράσινα άλογα πάρα πολύ. Χαίρομαι. Έχετε και και... επίση το έβρισκα και καταπληκτική φράση τα πράσινα άλογα. Ποιητικότατη και εικαστικότατη. Έχει κάτι, έχει κάτι, ναι. Έχει κάτι. Ναι. Μια τέχνη. Ε, με ξενερώνει να είναι το πράτιν άλογα. Ναι. Δηλαδή οι εξηγήσει που λε, το πώ έχουν δημιουργηθεί οι λέξει, τι σημαίνει και πώ έχουν βγει γιατί τι λέμε σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν λέξει που λέμε στην καθημερινότητα και δεν ξέρουμε καν πού έχουν προέρθει. Το τα το που έλεγε κάτσι, γιατί κάτι άρχισε να λέει. Τα θημαράκια. Πρώτο νεκροταφείο πήγες Αθηνών. Πήγε στα θυμαράκια που πήγε στα θυμαράκια. Μην πήγε, μη, μη δεν πήγε, είναι νεκρικό και okay, Εγώ, και η δεν έχουν τα νεκροταφεία. Τα κυπαρίσια όμω δεν δίνουν τη μυρωδιά που πρέπει να καλύψει τη μυρωδιά των νεκρών. Ωρε oh, φίλε. τώρα τι Οπότε... την ημέρα. Φύτε... Ωραία, oh, φύτευαν για να φεύγει η κακή μυρωδιά. Και είχε γεμίσει το πρώτο νεκροταφείο με θυμάρι. Έστω να κάποιο πεθαίνει, λέμε ότι πήγε στα θυμαράκια. Αυτό το ωραίο. Ναι, Ξέρει γιατί βάζουμε εκεί Παρίσι, ήταν Όχι. Και πρέπει να το μάθω επίση. Ε, ναι. Γιατί το Κυπαρίσι έχει μια ρίζα που πηγαίνει ευθεία κάτω και δεν πάει δεξιά-αριστερά να χτυπάει τα φέρετρα. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Έχουμε και πιο ευχάριστα. τώρα δύο καπάκια να πούμε νεκρικά. Τι να σου πω, ρε Ναι. Τις Τι λε καθημερινά. Όταν λε για παράδειγμα ενώνω. Εννοεί, έρχεται από τον αριθμό ένα. Άμα ενώσω κάτι, το κάνω ένα. Άρα το ρήμα είναι ενώνω. Το κάνω ένα, ενώνω. Σωστό. Δεν το σκέφτηκε ποτέ όμω είναι έτσι. Γιατί το σκεφτήκατε εσεί. Όχι, πείτε μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πώ ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Τα βιβλία. Δηλαδή διαβάζει ατελείωτα, να υποθέσω. Πώ κάποιο πάει. Παιδί μου μιλάει ο Σοκράτη τώρα, με ναι. τον αντίφοδο τέλο πάντων. Ναι, ναι. Και του λέει: πω άλλοι ευχαριστούνται με ένα καλό άλογο, ένα καλό σκυλί, <συλί> με ένα καλό άρμα, με το οτιδήποτε. Έτσι, εγώ ευχαριστιέμαι mm -hmm. με του φίλου μου να κάθουμε να διαβάζω του θησαυρού των προγόνων. Και να του ξετυλίγω. Γιατί λέω να ξετυλίγω, Διότι τα βιβλία στα αρχαία χρόνια δεν ήταν όπω είναι σήμερα. Ήταν κύλινδροι, Δεν ξέρω αν έχει τον Ναζαρέτ που ανοίγει του κίλυνδρου. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ήταν κίλυντροι και λέω ο Σοκράτη να του ξετιλίγω. Και όταν βρίσκω κάτι καλό στους θησαυρού, να τους αποθησαυρίζω και να τους κάνω γνωστό και στους άλλους. Το λέει ο ίδιος αυτό, έτσι. Μας το σώζει yeah. ένας μεγάλος έτσι, συγγραφέας. Και αυτό ακριβώς μου αρέσει να κάνω κι εγώ. Να διαβάζω και όταν βρίσκω κάτι καλό, όχι όμως σε φάση το βρήκα, θα το πω να κάνω νούμερα. Θα διαβάσω όλο το πράγμα που θέλω να το διαβάσω, όλο το κείμενο και εκεί τι θα, τι θα αρέσει στον κόσμο Πού έχω να του δώσω κάτι, γιατί άλλα πράγματα κρατάω για μένα mm -hmm, mm -hmm. και άλλα αυτά που δίνουν στον κόσμο. Δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι. Όχι ότι είναι δύσκολα, αλλά δεν θα του ενδιαφέρει mm -hmm. να κάτσουν να τα δουν. Οπότε, ποιο είναι αυτό που θα του ενδιαφέρει και θα του τραβήξει, Αυτό. Θα του δώσω αυτό. Θέλω να ρωτήσω εγώ, γιατί λένε κατούρισε στο πηγάδι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο όταν μεθάει, κάνει πράγματα Κατουράει. άλογα, όπω είπαμε και πριν. Ναι. Πράτη, Όταν λοιπόν. Πράτη. Ναι, πράττει άλογα. <laughs> Όταν λοιπόν ήταν κάποιο μεθυσμένο, πίνει και μέσα στο πηγάδι στα παλιά χωριά που μόνο από εκεί έπαιρνε νερό. Oh. Άρα ο κόσμο τον έκανε πέρα. Στο, στο πηγάδι, πηγάδι κατούρισα. Ναι. Και το λέω αυτό. Επειδή κάποιο με έκανε πέρα, α πούμε. Ναι, ναι. άλλα να το ρωτήσω. Ζωή και κότα. Ζωή κότα. Παλιά χρόνια δύσκολο το κρέα. Ναι. Δεν είχαμε ναι. εύκολα κρέα. Να φανταστείτε στι αρχέ του ελληνικού κράτου με τον όφωνα στον άφλιο, mm. οι δημόσιοι υπάλληλοι έτρωγαν στι επιπιστώσει όμω, δεν είχαν πληρώσουν άδεια τα ταμεία. Mm. Έτρωγαν και στην ταβέρνα τη Μιχαλού όμω. Αυτή η επιπιστώση χρέωνε τα φαγητά δύο και τρει φορέ πάνω. Έτσι ο κόσμο δεν είχε πληρώσει και δεν ξαναπήγαινε ποτέ και χρωστούσε τι Μιχαλού. Και έτσι βγήκε η φράση αυτό χρωστάει και τι Μιχαλού για κάποιον που χρωστάει πολλά λεφτά. Yeah. Η ελληνική γλώσσα έχει τη μαγεία κάθε λέξη να σου λέει τι yeah. εστί, τι εστί, τα πάντα. Τα yeah. ονόματά σα, yeah. όλα. Για βγάλε τα ονόματα μα. Αναστασία, σωστά. Ναι. Από το ανά και ήσταμε, που σημαίνει στέκομαι. Αυτή που ξαναστέκεται έξω και ανάσταση του Ιησού το Πάσχα και τα σχετικά. Mm -hmm. Α, δεν mm -hmm. έχει σχέση με στάση. Όχι. Ανά και ήσταμε. Η στάση έχει πώς... να κάνει με αυτό. Από το ίστιμη όμω, που σημαίνει στερεόνο. Γράφεται αλλιώ άμα ε, είσαι ναι. σε αυτήν την εποχή. Αναστασία. είναι. Βέβαια. Εντάξει. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχει κάποια εξήγηση άλλη. Από το ανά και ήσταμε. Αυτό ναι, ναι, ξαναστέκεται. Okay. Λίγια Χου, εβραϊκό, που σημαίνει ο Θεό μου είναι ο Γιάχ. Δεν τρέπεσε το Γιάχ, Δεν Ξέρω εγώ, δεν το λέει. Και του προφήτη τι γιορτάζουμε εμεί. Αυτό είναι, εβραϊκό είναι το όνομα Ελία. Αλήθεια λέει. Ναι, ναι, ναι. Εβραϊκό. Και τα επώνυμα έχουμε. Βέβαια. Και τα επίθετα ναι. έχουμε. Βεβαίω. Δηλαδή. Εμπορικό μα δείχνει κάποιον που κάνει ένα επάγγελμα που ασχολείται με τα πανιά και πανιά και πάνια. Έχει ε. να κάνει με αυτό. Mm. Έτσι έμεινε σε κάποιον που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα και πέρασε από γενιά Κάποιος, σε γενιά. δηλαδή που λέγε πανιά. Όχι, ναι. ή, που πανιά με ή πουλούσε, καράβι. Ή, έφτιαχνε. Ναι, καλά, ε, τώρα αυτό δεν το ξέρουμε. Δηλαδή το α... ψινάκι τι είναι. Ναι. Έχει να κάνει, είναι κριτικό ιδίωμα. Δηλαδή... Το σημαίνει φθήνο στα κριτικά. Το φθήνο, το μαραζόνο, στα κριτικά λέγεται ψήνω, σαν κριτικό ιδιωματισμό. <σίλει> δηλαδή, εγώ είμαι μα, μαραζονάκι, Σε ευθύνουσα, δηλαδή. Ναι, σε ευθύνουσα κατάσταση. Ήξερα και ε, το φθινόπωρο. Φθινόπωρο που, που είναι. Καλά να πάθει. Ναι, εγώ δεν είχε κάτι με νιάτι. Μα είναι δυνατόν να μα πει ότι είμαστε σε ευθύνουσα. Για ευθύνουσα, μια χαρά είμαστε. Όχι, η επιλογή που κάνει είναι ολόσωστη, έτσι. Δηλαδή, μα, κι εγώ έτσι, σε, έτσι σε, έκατσα να σε παρακολουθήσω. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση αυτό που έκανε ναι. και ο τρόπο που τα παρουσίαζε. Και είχε χαβαλέ, είχε χιούμορ. Είχε, Δηλαδή συνδυάζει πολλά πράγματα, ρε παιδί μου. Θέλει απλό τρόπο. Ναι. Και, για να μπορεί άλλο να καταλάβει. Το να βγω στην κάμερα και να μιλήσω όπω θα μιλήσει, α πούμε, ένα καθηγητή. Uh -huh, θα κάτσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, θα λε τι λένε αυτά. Θα... Κουράζει mm -hmm. και μόνο Ναι, 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 Γιατί mm -hmm. υπάρχει ο λόγιο τρόπο ομιλία που διαβάζει ένα βιβλίο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βαριέσαι και μόνο λε, εντάξει, α το, το κλείσω, πάρω κάτι πιο εύκολο. Υπάρχει αυτό ο λόγιο τρόπο που είναι πολύ μαγευτικό, πολύ καλό, αλλά χρειάζεται ένα επίπεδο το οποίο πολλέ φορέ και εγώ δεν το έχω. Δηλαδή είναι ότι θα διαβάσω κάτι, μπορώ να πάρω λεξικό να δω τι σημαίνει μια λέξη. Δεν, καταλάβεις. δεν είναι ότι είναι εύκολο, τα καταλαβαίνω όλα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, πιστεύω, δηλαδή, για να φτάσει. Δεν ξέρω τι, 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 τι βιβλίο ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε ναι. τόσο πολύ. Έτσι, δεν πάντα πιστεύω. Υπάρχουν κάποια βιβλία που είναι πραγματικά λε. Όπα, εδώ, εδώ υπάρχει δυσκολία. Και okay. όταν πηγαίνω σε παρουσιάσει βιβλίων. Επειδή πρώτα διαβάζω το βιβλίο και μετά πάω στην παρουσίαση. Okay. Ε, πάω κατευθείαν σε αυτήν την ερώτηση. Πώ περιμένετε εσεί που γράφετε να σας κατανοήσουν οι νέοι ώστε να ασχοληθούν μαζί σα και να πάρουν το φω που θέλετε να δώσετε. Όταν γράφει τόσο δύσκολα, πώ θα κατανοήσει ο άλλο. Άρα θα το κατανοήσει μόνο ο ίδιο αυτό που θα το διαβάσει, που θα τον ενδιαφέρει και για του άλλου ήταν διάφορο. Το ίδιο γίνεται και με τα βιβλία του σχολείου. Πόσε λεξάνε υπάρχουν στα σχολικά βιβλία. Πάρα πολλέ τα παιδιά. Και τώρα έχουν γίνει και χειρότερα, έτσι. μα ε, σκέψω αυτό που το γράφει έχει κάνει διαγωνισμό ναι, να το ναι, δει ναι, κάποιο ναι. πολύ μορφωμένο να πει και τι τιωρία που το γράφει. Ναι, 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 Τα παιδιά δεν τα βάζει, δεν τα βάζει, δεν τα βάζει στο μυαλό του πώ θα το κατανοήσει αυτό το κείμενο. Σε εμά ήταν πιο εύκολα στη δικιά μα τη γενιά τα βιβλία. Επειδή τώρα έχω γιο που είναι δημοτικό, είναι δευτερά δημοτικού, το πιστεύει ότι μερικά πράγματα, δηλαδή τα διαβάζω και τρει και τέσσερι φορέ να καταλάβω τι θέλει να ζητάει, τι ζητάει, ρε παιδί μου, η ερώτηση. Τι θέλει να κάνουμε. Δεν έχουν καμία σχέση με τα βιβλία που θυμόμαστε εμεί στο παρελθόν. Έτσι. Καμία, καμία επαφή. Είναι Ήταν σωρό. πιο εύκολα. Είναι σαν να κάνουν διαγωνισμό που θα ναι, καλύτερα. Ναι. Τώρα κάνουν αυτό που Ακριβώ αυτό που λε. Δηλαδή, στο λέει με τον τρόπο του, νομίζοντα ότι το παιδί το ξέρει. Βέβαια. Δεν πάει έτσι όμω. Δηλαδή, προσπαθεί να μάθει το παιδάκι. Ε, δυσνόητα. Ε, ναι. Θέλει, θέλει, σιγά σιγά να το πα. Ναι. Γι' αυτό και το βιβλίο που γράφω τώρα που τελειώνει, το έχω τελειώσει τρει φορέ και το έχω ξαναξεκινήσει. Δηλαδή δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένο για να το δώσω για τύπο στη Λέγεται Εκτό ύλη και είναι όσα θα ήθελα να μα έχουν μάθει στο σχολείο και δεν μα τα έμαθαν, με τον τρόπο που εγώ όμω θα ήθελα να μα τα έχουν μάθει. Με τον απλό, τον κατανοητό τρόπο. Το διαβάζει ή το γράφει. Το γράφω. Α, το γράφει. Το γράφω. Τρει ε, φορέ είπα τέλο, και το αφήνω να έχω καθαρό μυαλό να το ξαναδώ και όταν το ξαναβλέπω λέω και προσθέτεις. Ξανά, ναι. Ένας. Ή μπορεί να βγάλω κάτι που να νομίζω ότι μπορεί να, δια... Δυ να δυσκολέψει ανθρώπου. Γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ μπορώ να ήμουν σε ίστρο και να έγραφα με τρόπο, ξέρει. Βάλω Ο, και αυτό και αυτό και αυτό και μετά να βλέπω, μα ται, δεν θα το καταλάβει. Μας το βγάλω το και βάλω το λίγο πιο απλά. Παράδειγμα, σου είπαν ποτέ σχολείο, τη σημαίνει σχολείο. Λύκειο, γυμνάσιο, το όνομά σου, σου, σου είπε κανεί το επώνυμο τι σημαίνει. Ποτέ, κανένα. Και πα σχολείο τόσα χρόνια και δεν γύρισε ένα καθηγητή να πει σχολείο σημαίνει αυτό. Λύκειο σημαίνει αυτό. Δημοτικό σημαίνει αυτό. Δημοτικό το λέω έτσι γιατί είναι έτσι. Στο ποτέ κανεί. Αυτό γράφω αυτή τη στιγμή. Για να ξέρουμε όλοι αυτά που δεν μα είπαν ποτέ. Το αυτό με το σεξουαλικό να ρωτήσω εγώ. Να, περίεργο. Πώ το ξέρω αυτό; αυτά, δεν είναι. Όχι, του πέταξε τα μάτια έξω. Αυτό δεν είναι μάτια. Είναι η μάτια που πέταξα α, τα α, ρούχα τα υμάτια, έξω. Του ναι. το, από σεξ, το... Που τα ρούχα. Ναι, του βγάλα τα ρούχα. Εγώ τα... νόμιζα ότι από το σεξ που λένε... Τα... Βγε... Όχι τα μάτια, είναι τα μάτια Μπορεί να συμβεί αυτό. Βέβαια. Και να γίνει εξόφθαλμος δηλαδή η διαδικασία α, <laughs> ναι. κατά την... <laughs> Άμα δηλαδή. το αντικείμενο του πόθου είναι αξιοπρεπέστατο, ναι. Και μπορεί να γίνει εξόφθαλμη... Ε, εγώ έτσι νόμιζα, αλλά είναι τα ρούχα. Τα ρούχα, και είναι μόνο στο σεξ ή γενικά. Γενικότερα μπορούμε να το γιατί, πούμε. Απλά σε, τι, γίνει... σε τι άλλη περίπτωση δηλαδή. Ε, ε, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο του πετάω τα μάτια έξω, α πούμε. Εμεί τα χαρακ... πούμε έτσι μεταφορικά ότι του πέταξε τα μάτια έξω. Αλλά έχει να κάνει με τα ρούχα. Δηλαδή η φράση έτσι βγήκε. Το... Όπω και τη Παναγία στα μάτια, εκεί oh, είναι τα μην μάτια. Μην το πάρουν θρησκευτικά. Εκεί είναι τα μάτια. Γιατί είναι πολύ πιστή. Ναι, εκεί είναι τα μάτια. <laughs> 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 Όταν έμπαιναν να <laughs> κλέψουν τι εκκλησίε, έπαιρναν όλα τα χρυσά. Και στο τέλο, τι κάνανε οι Χριστιανοί, έβαζαν χρυσά νομίσματα στα μάτια των Αγίων. Και επειδή άνοιγαν τι oh. εικόνε και έπαιρναν και τι Παναγιά στα μάτια τα χρυσά, oh. είπαμε εμεί πήρε και τι Παναγιά στα μάτια. Δηλαδή, όλα, πολλά τα έπαιρναν ναι. όλα μαζί. Mm. Ήπουλο. Τι σημαίνει ύπουλο, υπό την ουλή. Αυτό δηλαδή. που εργάζεται υπό την ουλή και μα κάνει ένα απόστημα και βγάζουμε πίον, λέγεται ύπουλο. Ah. Όπω και ο ύποπτο. Όταν κάποιο ύποπτο, δεν κάνουμε έτσι. Τον έχω υπό την όψη μου. Ah. Καλά. Τέλειο, ε. Τέλειωσε. Με τι ασχολείσαι και. Εγώ απασχολούμαι. Οκ. Okay. Αυτή είναι μια διαφορά okay. να την στον κόσμο. Πού, 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 θα μα δε, Πολύ δε, ενδιαφέρον δε, που μετά. Δεν διορθώνω ποτέ. Αλλά <coughs> επειδή είμαστε εδώ, να τα βάλουμε στι του. Ωραία. Πιο και λίγο νεράκι. Ναι. Του αξιάζει. Πού, πού, θα μα τα λένε τώρα έτσι. θα... έχω, έχω αγωνία τώρα. Πού, πού. Ασχολία. Ωραία. Είναι το χόμπι που λέμε. Οκ. Okay. Ασχολούμαι με την συλλογή. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Mm -hmm η εργασία και όχι η δουλειά, γιατί η δουλειά είναι δουλεία και έχει αφεντικό και καταλαβαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα. Δεν είμαι συνδικαλιστή. Ετοιμολογικά τα εξηγώ. Είναι σαν να καταλαβαίνει ότι δεν έχει δικαιώματα. Είσαι εργαζόμενο, έχει εργοδότη που σου δίνει εργασία, που σημαίνει ότι έχει δικαιώματα απέναντι στον. σαν εργαζόμενο απέναντι στον εργοδότη, άρα πα εκεί. Ε, η απασχόληση είναι εργασία μου. Απασχολούμαι στον τουρισμό. Εγώ. Άρα, δηλαδή, η σωστή ερώτηση είναι με τι, με τι απασχολείσαι. Ναι, με τι απασχολείσαι. Με Τι απασχολείσαι. Okay. Πού απασχολείσαι, ή σε ποιο τομέα απασχολείσαι, ή τι επαγγέλαισαι, Ποιο είναι το επάγγελμά σου. Okay. Αυτό είναι το στότο. Η τι επαγγέλεσαι, ποιο ειναι το επαγγελμα σου έχει να κάνει με τον αθλητισμό, με τα χόμπι, με, τα, με όλα αυτά τα διάφορα που κάνουν εκτό εργασία. Okay. Άρα, το σωστό είναι αυτό. απασχολούμε. Ωραία. Με τι απασχολείσαι, Με τον τουρισμό. Με, τον τουρισμό. Ε, με ξενοδοχειακά ξεναγήσει. Όλα αυτά τα πράγματα. Ήμουνα yeah. να φανταστεί σαν τρία χρόνια, τρει σεζόν, τρία καλοκαίρια. Το μουνί σέρνει καράβι. Από πού μα έρχεται αυτή η λέξη και πώ προκύπτει αυτή η φράση. Η λέξη μουνί έρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη μνου, που σημαίνει το μαλακό πούπουλο. Αυτό που σήμερα λέμε το χνουδάκι. Έτσι, το υποκοριστικό τη λέξη μνου είναι μνίον. Και από εκεί έρχεται η λέξη μουνί. Άλλη μία λέξη λοιπόν παρεξηγημένη. Για να δούμε τώρα πώ προκύπτει και η φράση. Στην αρχαία Ελλάδα πριν το άνοιγμα της διόρυγας του Κορίνθου, οι ναυτικοί για να αποφύγουν τον κύκλο της Πελοποννήσου προτιμούσαν να σέρνουν τα πλοία τους πάνω σε κορμούς δέντρων στο στενό τμήμα του Ισθμού, κάτι που ήταν πολύ κουραστικό. Όμως δεν το έκαναν μόνο για αυτό. Στην αρχαία Κόρινθο υπήρχαν τα Ιερά της Αφροδίτης, όπου εκεί υπήρχαν και οίκοι ανοχής. Έτσι προτιμούσαν να σέρνουν τα πλοία τους για να παρευρίσκονται και στους ήχους ανοχής. Και έτσι βγήκε η φράση «Το μουνί σέρνει καράβι» της λέξης «Με αγάπη». Να υποθέσω όσοι ήταν, δηλαδή τους είχες αναλάβει εσύ, φύγανε και είχαν γνώση μετά, ε. Θέλω να σου πω ότι γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Σοβαρά. Και θα το καταλάβεις και εσύ εδώ που το κάνεις αυτό. Ε, όταν πας κάπου και έχεις να δώσεις πράγματα σε κάποιους, αυτά που παίρνεις είναι πάντα περισσότερα. Mm -hmm. Σκέψω, ο κύκλο μου είναι: Έχω μία παρέα με του κολλητού μου που θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, που εγώ δεν πολύ ασχολούμαι, αλλά μ' αρέσει άμα υπάρχει θέαμα. Θα μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει στην κοινωνία και όλα αυτά απλά. Και έχω άλλη μία παρέα η οποία είναι καθηγητέ, δάσκαλοι, είναι ιατροί, είναι γενικότερα τη επιστήμη και του πνεύματο. Που όταν mm -hmm. είμαι ανάμεσα σε αυτού προτιμώ να μην μιλάω, μόνο να ακούω. Ναι. Mm -hmm. Γιατί εκεί παίρνει. Mm -hmm. Κατάλαβε, με του κολλητού είσαι ο εαυτό σου. Είναι σαν να φορά τα ρουχαλάκια σου και να πηγαίνει μια βόλτα. Με τους του άλλου όμω πρέπει να έχει ένα κύκλο να πάρει. Γιατί αν έχει φίλου, για παράδειγμα, που μένουν μια ζωή στάσιμη, θα μείνει στάσιμο, θα σε τραβήξει αυτό. Πρέπει να έχει ανθρώπου που πηγαίνουν μπροστά. Εγώ σε ξεναγεί, για παράδειγμα, είχα δημοσιογράφου από το BBC. Είχα καρδιοχειρουργό και όχι χειρουργό. Από, το, από το Los Angeles. Είχα καθηγητέ, ανθρώπου δηλαδή. Και κάθε φορά που τελείωνε, σκέψου, περπατούσαμε 10 χιλιόμετρα την ημέρα και χιλιόμετρα την ημέρα με αυτού του ανθρώπου. Κάθε φορά που τελειώναμε, πηγαίναμε για φαγητό, τρώγα, πήραμε, είχα πάρει τόσα περισσότερα από αυτού, που έλεγα φίλε, παίρνει περισσότερα από όσα δίνει. Και γενικότερα είναι καλό να έχει ζωή σου ανθρώπου που να παίρνει περισσότερα από όσα δίνει. Ναι, 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 αλλά, αλλά όχι να του βλέπει ω συμφέρον, να είναι αμοιβέ όλο αυτό. Επίκουρο το έλεγε ότι η φιλία δεν έχει κανένα νόημα αν δεν σε ωφελεί. Το καβλί έρχεται από τη λέξη καβλό, που σημαίνει το κοτσάνι. Κοτσάνι όμω σημαίνει και η λέξη τσουνί, που με ένα διπλασιασμό μα δίνει τη λέξη τσουτσούνι. Ανασυσύφαλο στην αρχαιότητα λεγόταν η γυναίκα που είχε ω συνήθεια να ανασύ τον ανδρικό φαλό. Η λέξη φαλό έρχεται εκ του ρήματο πάλο. Με την αναλλαγή των χιλικών που βοφού έχουμε τον φαλό, επειδή ο φαλό πάλεται. Η άκρη του πέου ονομάζεται βάλανον. Τι σημαίνει βάλανον, σημαίνει το βελανίδι. Επειδή μοιάζει με βελανίδι. Το εδίο, μας λέει ο Αριστοτέλης, σημαίνει άξιο σεβασμού, επειδή τα εδία, τα γεννητικά όργανα δηλαδή, είναι εκείνα που μας φέρνουν στον κόσμο. Γι' αυτό και πρέπει να τα σεβόμαστε. Ο επίκορο το έλεγε και έχει μεγάλο δίκιο. Όχι όμω να κοιτά το συμφέρον σου, τα πάω και επειδή έχω να πάρω συμφέρον. Θα έχει μια σχέση, θα δημιουργήσει μια σχέση. Παίρνω, δίνω, παίρνω, δίνω. Όχι με συμφέρον. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο αλλά... πράγμα. Έχει απόλυτη αυτό το πράγμα. Μεγάλο. Και ο κύκλο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πρέπει δηλαδή. δηλαδή πρέπει, αυτό που μου λε είναι ακριβώ το, το τέλειο, ρε παιδί μου. Ότι έχω ένα κύκλο που είμαι χαλαρό, είμαι ο εαυτό μου και έχω ένα κύκλο που παίρνω πράγματα. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε τώρα. Ναι, είναι έτσι, είναι έτσι. Πολύ σημαντικό. Κοίταξε, ένα λόγο που έχω ξεκινήσει κι εγώ αυτέ τι κουβεντούλε εδώ πέρα έτσι, είναι πίνοντα καφεδάκι χαλαρά. Είναι ακριβώ για αυτόν τον λόγο. Γιατί ο καθένα που έρχεται, ενώ ρε παιδί μου, έχω ένα άρχο στην αρχή και λέω: Τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει. Πώ να σου το πω, δεν υπάρχει να πει. Δεν έχει καλέτα, ναι, να λε. Τίποτα. Δηλαδή, όπω γίνει η κουβέντα. Είναι πραγματικά σαν να έχουμε βγει για καφέ, να έχουμε κάτι σε ένα μαγαζί, εδώ είναι πιο ήσυχα. Βέβαια. Και κάθεσαι και συζητά ακριβώ αυτό το πράγμα. Και κάθε φορά, όταν επειδή μου ολοκληρώνεται μια κουβεντούλα και σταματάμε, κάθομαι και σκέφτομαι τι έχω ακούσει, τι έχω πάρει και αυτά που έχω πάρει ρε φίλοι είναι μοναδικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κάτι δεύτερο. Δηλαδή είναι και χαίρομαι κιόλα που γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί. Δεν... Πώ να το πω, ενώ έχω άγχο, μετά με ανταμείβει το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Είναι το καλύτερο. Έχω ναι. άγχο, τα λέω σωστά, δεν τα λέω σωστά, χρησιμοποιώ σωστέ λέξει. Γιατί το άγχο τι είναι, ετοιμολογικά έρχεται από το άνω, πάνω ναι, ναι, ναι. και την αρχαία ελληνική λέξη, λέξη άγχο που είναι ο εσωτερικό πόνο. Ο εσωτερικό πόνο όμω, άμα έρχεται από πάνω, είναι εξωτερικό. Γι' αυτό και έχουμε την αγχώνη που είναι η θηλιά που βάζουμε στο λαιμό μα. Uh -huh. Λέγεται αγχώνη, αυτό που με πονάει από πάνω, ο πόνο. Και όταν έχω άγχο, δεν μπορώ να κάνω κάπου μέσα μου. Αισθάνομαι να πλάκω μα στο στήθο. Είναι σαν να κάτσει κάτι από πάνω μου. Άνω yeah. έχω άγχο. Ενώ το άγχο είναι ο εσωτερικό πόνο. Εξού και το όνομα Αχυλέα. Που έρχεται από εκεί. Ο Αχυλέα, επειδή όταν πέθανε ο Πάτροκλο, ο αγαπημένο του, ε, όλα τα ονόματα στην Οδύσσια και στην Λιάδα έχουν ένα νόημα. Αυτό που σου λέει το όνομα, αυτό είναι ο χαρακτήρα. Στην ουσία δείχνει ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Uh -huh. Όταν πέθανε ο Πάτροκλο, γύριζε στην παραλία το έκανε αχ. Η Λίζω", σημαίνει περιστρέφομαι, εξού και ο ήλιγκο. Αυτό που έκανε αχ, αχ, τον ιστορικό του πόνο και, και περιτρίγυριζε τον εαυτό του στην παραλία γύρω, γύρω, έκανε γύρω, γύρω. Άχο και ηλίζω, λίζο Σου δείχνει τον πόνο του αχυλέα μέσα από την Ιλιάδα. Ε, ηλιάδα. Τι λε τώρα. Ο αγαμένο είναι από το άγαν που σημαίνει πολύ. Γι' αυτό λένε οι αρχαίοι μας, μηδένα, άγαν, τίποτα το πολύ. Θέλει ένα μέτρο, μέτρον άριστον και όχι παν μέτρον άριστον. Είναι λάθος το παν, το βάλαμε εμεί μετά. Ε, αυτό από το άγαντο πολύ και το μένο. Αυτό που έμενε πολύ στην τρία, μέχρι να κερδίσει για να φύγει. Όλα τα ονόματα. Ο Οδυσσέα είναι ο μισητό. Αυτό είναι ο μισητό. Ο Οδυσσέα που νομίζουμε εμεί ότι ήταν κανένα καλό πολυμήχανο και αυτά, ήταν ένα εγκληματία στιγνό πολέμου. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Ήταν ένα εγκληματία. Πήρε τον τελευταίο διάδοχο τη τρία, για να μην έχει διάδοχο τρία και τον πέταξε από τα τείχη τη τρία. Μωρό. <coughs> πέταξε μωρό από τα τείχη τη τρία. Και εμεί νομίζουμε ότι ήταν. Ε... γιατί δεν κάθεται κανένα να διαβάσει την ιστορία. Ναι. έτσι. Αλλά ξέ, αυτό και πότε γυρίζει πίσω, καταφέρει να γυρίσει, όταν του έρχεται η σοφία. Ότι ναι, έκανα λάθη. Οδύσομαι σημαίνει μισχέμαι. Με μισούν οι Θεοί. Από το όμικρο το επιτατικό που σημαίνει κάτι πολύ και το δει. Άκουτο αυτό, σα αρέσει, θα αρέσει και στον κόσμο. Το δει με για του Έλληνε είναι αυτό που φέρνει το σκοτάδι από την Δύση. Η Δύση γράφεται με Ήψιλον. Ήψιλον Τι είπαν λοιπόν για τι λέξει που θα είχαν κακό νόημα, θα του βάλουν πάνω στο σκοτάδι. Θα πάρουμε το Δύση με Ήψιλον. Και έφτιαξαν. Δύσμορφο, αυτό που δεν έχει καλή μορφή. Δύσκολο, αυτό που δεν είναι εύκολο. Δυσκύλιο, αυτό που δεν είναι ευκύλιο. Δυσανάγνωστο, αυτό που δεν διαβάζεται εύκολα. Δυ, 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 όλα αυτά τα δυ με έχουν κακή έννοια. Έτσι και το οδύσομαι σημαίνει νησιέμαι πολύ μη τον μίσησαν πολύ, είτε και τον ταλαιπώρησαν. Βρήκε λοιπόν ο Οδυσσέας στην Αθηνά τη Σοφία δηλαδή του Δία και κατάφερε, αφού παίρνει τη Σοφία και κατάλαβε ότι είχε κάνει τα λάθη του και όλα αυτά, να καταφέρει τότε να γυρίσει πίσω στην Ιθάκη. Αν είναι η Ιθάκη και δεν είναι άλλο νησί. Δεν το ξέρουμε σίγουρα αυτό. Εντάξει, έχω μείνει, mm. έχω μείνει άφωνος, έτσι. Ναι. Αυτά κάνει η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα. Για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Σου εξηγεί τα πάντα η γλώσσα. Και έχει να σου πει. Το τραπέζι εδώ το που βλέπω, καθόμαστε. Ναι. Ένα ποτι... από το τρα τέσσερα, και πέζα που είναι η βάση. Πώ λέγεται αυτό που περπατάμε στον δρόμο Η οι παιζοί, Πέζα και δρόμο. Πεζοδρόμιο. Η βάση που περπατάνε οι Το πεζούλι. Βάση είναι και το πεζούλι. Εδώ. Τραπέζι. Πέζα. Βάση και τέσσερα πόδια. Τραπέζι. Και οι πρώτε τράπεζε ήταν στον Πειραιά. Εκεί μόνο το Δημοτικό Θέατρο υπήρχε μια μακρά στοά. Στα αρχαία χρόνια. Σκεψοκίωνε. Λιμάνι του Πειραιά. Μια στοά μεγάλη. Και τραπέζια από ανθρώπου που έκαναν συναλλαγέ στο εμπόριο. Είχαν τραπέζια οι αυτοί που κάναν συναλλαγέ και βγάζαν χρήματα. Μέχρι που κάνουν όλοι μαζί ένα όμιλο, όμιλο σημαίνει παρέα κανονικά. Κάνανε ένα, αυτά όλοι αυτοί με τραπέζια έναν όμιλο, ψάχναν την πρώτη τράπεζα. Ένωσαν τα τραπέζια του και έκαναν τράπεζα. Και ήταν τράπεζα πυρεώ. Όχι κανονική τράπεζα πυρεώ, αλλά ήταν τράπεζα του πυρεά. Για να καταλάβει τώρα, τι σου εξηγεί η γλώσσα, οι λέξει. Φίλοι, έχω εντυπωσιαστεί και όχι τίποτα άλλο. Μ' αρέσει πολύ η, εξή, η εξήγηση, ρε παιδί. Δηλαδή, όλα έχουν ένα νόημα. Ο απλός τρόπος. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι αυτό το λένε τραπέζι και τέρμα. Γιατί ναι. το λένε τραπέζι. Υπάρχει ένα λόγο που το λένε τραπέζι. Βέβαια, βέβαια. Και έχει δίκιο σε αυτό που λε. Δηλαδή, είναι... να σε ρωτήσω. Πώ ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσύ πηγα... ξεκίνησε παιδί μου πηγαίνει σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, πότε αντιλήφθηκε ότι δεν σου είναι αρκετό αυτό το mm. πράγμα. Το κατάλαβε σε μικρή ηλικία ή σε μεγάλη. Mm. Το σχολείο δεν μου ήταν αρκετό γιατί δεν το καταλάβαινα. Okay. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Και εκεί που διαλέγαμε κατεύθυνση, δεν ξέρω αν προλάβαινε τι κατευθύνσει. Ναι, <σχωρή> βέβαια. <σχωρή> <σχωρή> Πόσο πώς πώς είσαι, 38-38? Έτσι πρώτα. Εγώ ήθελα να πάω θεωρητική. Όμω επειδή μου ανήσυχο πνεύμα, σκέψω πρώτα στο 15 μελέ, πιο μεγάλη φήμη από όλου. Είχα μεγαλύτερο αδερφό που είχε μεγάλη φήμη. Και έπαιρνα τη φήμη, την έκλεβα από τον αδερφό μου. Mm -hmm. Και ήξερα όλο το όνομά μου πριν κάνω, κάνω το οτιδήποτε εγώ, ξέρει. Χωρί να είμαι ο πρώτο σε κάτι. Απλά είχα φήμη. Και ο κόσμο με ψήφιζε, με έβγαζε, ξέρει. Okay. Δευτέρα λυκείου πρώτο στο 15 μελέ. Δεύτερο στο 15 μελέ, δευτέρα λυκείου. Τρίτη λυκείου πρώτο στο 15 μελέ. Χωρί να έχω πει ότι εγώ ψηφίστε με. Απλώ από τη φήμη που από είχε το όνομα ο αδερφό yeah, μου. Ναι, καταλάβω, δηλαδή. να καταλάβει. Ε, Τα και... ψάχνει μέχρι τότε. Δηλαδή, γενικά, ψαχνώ Έλσου ένα άλλο άνθρωπο με δηλαδή ναι. καμία σχέση. Όχι, είχα, είχα, είχα τέτοια στοιχεία. Okay. Είχα στοιχεία. Αλλά όχι στο επίπεδο που είμαι σήμερα. Σε φάση, δεν ήμουν ο μαθητή του 18-19 σε καμία περίπτωση. Ήμουν ναι, ένα ναι. πολύ μέτριο προ κακό μαθητή. Θα σου εξηγήσω και τον λόγο. Εγώ είχα δυσλεξία. Και έχω. Okay. Τώρα την έχω μειώσει με την ετοιμολογία. Και εγώ δυσλεξία. Okay. Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να θε να διαβάσει κάτι και το μυαλό σου να πηγαίνει παρακάτω επειδή. Ναι, ναι, ναι. ναι Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Εγώ λοιπόν διάλεξα να πάω θεωρητική κατεύθυνση. Η καθηγήτρια μου με έδιωξε. Δεν θα έρθει. Επειδή είσαι ανήσυχο και θα μα χάλασε το μάθημα. Και εκεί που εγώ είχα το που γούσταρα τη γλώσσα, την ιστορία και όλα αυτά, για να τα πάρω μέσα στη θεωρητική, πήγα τεχνολογική, μαθηματικά. Και φυσική. Κοίτα, και να, έφυγε εγώ. το μυαλό μου εντελώ. Δηλαδή, αν, το, αν, μπορούσα τώρα, αν, είχα, αν, το παιδί, αν λέγα στο παιδί μου κάτι τέτοιο, ότι το παιδί μου έχει κλείσει εκεί, εγώ το βλέπω σαν γονιό, γιατί τον βγάζετε, σαν γονιό θα κάνει θέμα. Αλλά εμένα δεν με άφησαν. Γιατί ήμουν ανήσυχο πνεύμα, το παραδέχομαι. Δεν, ήμουν, δεν έχω φάει ποτέ ωραία αποβολή στο σχολείο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την έννοια. <laughs> ποτέ δεν έχω φάει ωραία αποβολή. Ήμουν καλό, αλλά ήμουν ανήσυχο. Σκέψου. Ε, και όχι, δεν ήμουν κανένα μαθηταρά. Το διάβαζα μόνο όποτε ήθελα. Μόνο αν κάτι μου φαίνεται ενδιαφέρον. Γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπο που με εξηγούσαν τα πράγματα. Δεν μου άρεσε αυτό το πάρε αυτό, μάθε αυτό παπαγαλία. Το συγχαινόμουν. Ήθελα να κατανοήσω αυτό που διαβάζω. Και όχι να το μάθω παπαγαλία για να πάρω τον βαθμό. Αν το διάβαζα και δεν το κατανοούσα, το έφυγα στην άκρη. Αυτό συνέβαινε μέχρι τα 15. Αυτό συνέβαινε στο Λύκειο, ε, τρίτη Λυκείου ξύπνησα λίγο. Πέρασα, σπούδασα, καπετάνιες τελείωσα. Μιλάμε... Α, και δεν τελώς. Ναι, Ταξίδεψα κανονικά, τελείωσα τη σχολή. Είναι αυτό μετά... που λέμε ότι σπουδάζουμε κάτι να πάρουμε ένα χαρτί, αυτό, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε αστυνοί. τελείως διαφορετικό. Αυτό. Okay. Και αυτό. Αλλά με τη γλώσσα πάντα είχα τη σχέση τη αγάπη, παιδί μου, με τι λέξει. Πάντα με μάγει. Δηλαδή, αν ήμουν σε μια παρέα και άκουγα κάποιον να μιλάω ωραία, Τώρα τα πες μου μια περίεργη λέξη. Μου λέγε υπερφύαλο. Τι σημαίνει υπερφύαλο. Αυτό που έχει το μυαλό του πάνω από το κεφάλι του. Είναι αλλού, είναι στον κόσμο του. Έπαιρνα ένα χαρτί, την έγραφα. Yeah. Για να τη θυμάμαι, ναι. Μου άρεσε. Και μετά, μέσα στα καράβια ταξίδια και αυτά, ξεκίνησα πιο εντατικά. Ρε, παιδί μου, διαβάζω τον Πλάτντερ το στο τέλειο του κεφαλαίου. σε καράβια. Έκανα τα εκπαιδευτικά ταξίδια μέχρι να τελειώσω τη σχολή και μετά à. το άφησα. À. Γιατί είχα ένα θέμα με τα μάτια μου. Έπαθα μια μόλυνση, σταμάτησα να βλέπω για πολύ καιρό. Ναι, ναι. Μου μπήκε μικρόβιο στα ναι. αυτή, το αυτή πέρασε στα μάτια και. Μέσα στο πλοίο τώρα όλα. Μέσα Και τυφλώθηκε. Όχι, δεν τυφλώθηκα ακριβώ. Έβλεπε θολά. Έβλεπα πάρα πολύ θολά, δεν μπορούσα το φω. Είχα μια μεγάλη, μεγάλη μόλυνση τέλο πάντων σκέψη του. Και γύρισα, κατάφερα. Ε, είπα στον εαυτό μου, εντάξει, κοίτα πει τώρα. Ψιλοβαρέθηκα κιόλα στα καράβια και όλα αυτά που είχα πάθει ξενερώσει. Λέω, τελείωσε τη σχολή, ξεμπέρδεψε, πάρω τι να πάρει και πήγε να κάνει κάτι άλλο που να σ' αρέσει. Και έφυγα μετά να γίνω ξενάγωση. Επειδή έτσι ήθελα. Επειδή διάβαζα πολύ, ήξερα πολλά πράγματα και έλεγα: καντό. το. Έχει να δώσει πολλά πράγματα. Ήσουν αποφασισμένο όμω. Ναι, 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 Δηλαδή, δηλαδή εγώ ακούω ρε παιδί μου όλα αυτά που λε ότι είχε κάποια εμπόδια με καθηγητέ και από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, σε απογοητεύσαν, α το πούμε σε εισαγωγικά, σε ένα μέρο τη ζωή σου. Λοιπόν, σου είπανε, μάλλον ασχολήθηκε με κάτι που δεν ήθελε να ασχοληθεί. Έπαθε και κάτι που πήγε να σου κόψει το διάβασμα. Δηλαδή, είχε. Δηλαδή, Πώ να το πω. Εμπόδια. Εμπόδια είναι οι χαραμάδε δηλαδή. αυτέ. Σκέψω ότι είσαι ένα άνθρωπο, Αν ότι είσαι ένα άνθρωπο, είσαι ένα φόντο. Μαύρο. Εντάξει. Κάθε φορά που πονά, πίσω από το, φό... το, φόντο μαύρο υπάρχει φω. Δεν το βλέπει. Κάθε φορά που πονά ή σου συμβαίνει μια δυσκολία, άνοιγεται μια χαραμάδα. Από τη δυσκολία και τη σοφία του πόνου που σου έρχεται, αυτή τη χαραμάδα βγαίνει το φω όλο το φως που έχουν οι άνθρωποι πάνω τους είναι μέσα από τις δυσκολίες που έχουν περάσει. Mm -hmm. Είναι οι χαραμάδες αυτές. Η σοφία του πόνου κάνει μεγάλη δουλειά. Όταν πονάς γίνεσαι πιο σοφός. Πάντα. Καταλαβαίνεις πράγματα. Γι' αυτό και η διαδικασία της απομόνωσης καμιά φορά είναι πολύ σημαντική. Εντοσκόπηση. Καταλαβαίνεις τι γίνεται μέσα σου. Μεγάλο πράγμα. Από το να συνέχεια αχαχά και και όλα αυτά. Δεν, δεν πονάς, δεν καταλαβαίνει κάτι mm -hmm. να mm -hmm. εξελιχθεί. Mm -hmm. Ο πόνος, γι' αυτό και οι γονεί, εσύ μπορεί να το καταλάβεις για να μεγαλώσει το παιδί πρέπει να διακινδυνεύσουν τον κίνδυνο. Να, να διακινδυνεύσουν. Να αφήσει το παιδί να φτάσει σε ένα όριο. Να πέσει το παιδί, να χτυπήσει με το ποδήλατο. Να, να καταλάβει ότι αν δεν, αν δεν μάθει να πατά φρένο, θα κολλήσει, θα πέσει. Διακινδύνευσέ το. Αν δεν μάθει, δεν θα μάθει. Το λέει ο λαό. Γεια μα. Κι εγώ τόση ώρα δεν έχω πει. Δηλαδή κάθομαι και σε ακούω, σε ακούω, ακούω, και. Πρέπει να διακινδυνεύσει τον κίνδυνο του παιδιού. Όχι για παράδειγμα, έβαλα πάνω στον ηλεκτρικό πατίνι χθε το γιο μου. Δεν, δεν πάει αγκάζει να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Του έλεγα: Κρατάμε δυνατά το τιμόνι, το κράταγε έτσι γιατί δεν φτάνει ψηλά. Το κράταγε έτσι, τα πόδια. Δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Παναγιώτη εδώ έχει λακούβα. Δεν θα στη λακούβα για να μην χτυπήσει. Μπαμ, μπαμ, Τούπεσε πάνω. το ένα πόδι κάτω, έπεσε. Έλα, σήκω, δεν είναι τίποτα, μια χαρά είσαι. Σηκώθηκε, έπιασε το τιμόνι και συνεχίζαμε. Ούτε κλάμα, ούτε τίποτα. Καλά είσαι. Δεν τον πήγα στα δύσκολα. Μπαμ, μπαμ, να τον πετάξω κατά το χτυπήσει. Αλλά έχει ότι δεν μπορεί να πέσει. Άστο να πέσει, να μάθει. Να μάθει τι πέφτουμε, πρέπει να κρατήσουμε καλύτερα πρέπει να διακινδυνεύουμε στα παιδιά. Πρέπει να διακινδυνεύουμε. Να, με ασφάλεια, αλλά να μάθει. Ναι, εντάξει, ναι. Να μάθει από του πόνου του για να μεγαλώσει. Κάθε γονιό πιστεύω εγώ ότι πρέπει να το κάνει αυτό. Μα δεν γίνεται και διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να Εγώ διαφωνώ πολύ με τους γονείς του γονεί του παιδιού που είναι υπερπροστατευτικοί με το παιδί. Τη σκέψου που στο σχολείο, για παράδειγμα, όταν πήγε στο σχολείο. Που είχε μαμά... ήταν ο μαμάκι που ήταν η μαμά του να του δώσει ναι, το, ναι, ναι. το αυτό, το ναι, αυτό. Ναι. Το παιδί ναι, ναι. ήταν μαλθακό. Ναι, ναι, το δεν χα... είχε κινδυνεύσει να μάθει. Το χαντάκωνε, ναι. Το χαντάκωνε, ναι. Γι' αυτό και είναι κακό που καθόμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί με του γονεί. Θα μου πει η οικονομική κατάσταση τη Ελλάδο δεν μα επιτρέπει εύκολα να πανικιάσουμε σπίτι και πείτε, εκεί πέρα από φτάσει τα γέγια όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο παιδί μου τουλάχιστον όταν φτάσει σε μία ηλικία 18-19, θα έχω κάνει κάτι να μπορεί να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι να ανοίξει τα φτερά του. Να έχει πάρει κάποιε βάσει να μπορεί να φύγει. Εν ναι, τώρα σε αυτό που λε, είχα μία κουβέντα χθε. Ε, μια κοπέλα και μου έλεγε ακριβώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι. Εντάξει, εγώ. Επειδή πάντα ρε παιδί μου στη ζωή μου έβαζα στόχου. Δηλαδή το ότι έχω οικογένεια και έχω κάνει και δύο παιδιά δεν, ήταν, δεν έτυχε. Ναι. Ήταν στόχο μου αυτό το πράγμα. Μακροχρόνιο. Δηλαδή σκέψω ότι είχα γυρίσει τα 15 μου και είχα πει στον πατέρα μου ότι εγώ του λέω μέχρι τα 30 θα έχω παντρευτεί και θα έχω και δύο παιδιά. Ναι. Ακριβώ όπω το είπα το έκανα. Και το είπα στα 15 φαντάσου τι αντίληψη τώρα, ένα 15 χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ήξερα τι θα κάνω. Πέρασε τέλο πάντων κάποια πράγματα στη ζωή μέχρι τα 30 και σε κάποια φάση, στα 24-25 κάπου εκεί, έκανα ό,τι είχα κάνει και λέω τώρα πάμε να καταφέρουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Ναι, ναι, ναι. Και πήγε ένα φόκου. Δηλαδή, ακόμα και τα άτομα που γνώριζα, τα γνώριζα και είχα φόκου αυτό. Κάνει. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Πάμε, πάμε, αλλού. Δηλαδή ήξερα τι θέλω να κάνω. Μέχρι να το καταφέρω. Δηλαδή θέλω να, δω μια, να βρω μια γυναίκα τέλο πάντων που να βλέπω τη μάνα των παιδιών μου σε εκεί. Ναι, βέβαια, βέβαια. Καταλαβαίνετε, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δεν με νοιάζει πώ θα είναι φανσιακά. Είχα κάνει focus αυτό. Μάνα των παιδιών μου. Λοιπόν. Και είχα που λε μια κουβέντα χθε με μια κοπέλα η οποία ακόμα είναι μόνη τη, ρε παιδί μου. Και είχαμε κάνει κουβέντα για αυτό το θέμα. Και μου λέει, εγώ, ότι ότι ο λόγο που είναι μόνη τη είναι αυτό το, αυτό το πράγμα. Ότι γνωρίζει πολλά αγόρια τέλο πάντων, πολλού άντρε, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν φύγει, δεν έχουν απογαλατιστεί από την οικογένειά του. Βλέπει, ξέρω εγώ, είναι 40 χρονών και ακόμα μένουν με τη με με μαμά και την, την, την παπά γιατί, γιατί έχει μια ασφάλεια. Ναι. Και λέει, Μα είναι δυνατόν 40 χρονών και να είναι, αυτή, δηλαδή να είναι στην ηλικία μα και να μην έχει συνειδητοποιήσει τι, τι γίνεται έξω. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί από του γονεί. Και δεν κοιτάνε το. Δηλαδή, άμα δεν τον βλέπουν. Κάτσε, φύγε, ρε φίλε. Αυτό που λες ότι εγώ θέλω να φτιάξω. Δηλαδή, φαντάσου. Το χτίζει από τώρα για το μέλλον του παιδιού σου. Δηλαδή, ένα, ένα στόχο αυτό τώρα για που ναι, έχει βάλει για το παιδί σου. Βέβαια. Να το φτιάξει έτσι το σκηνικό ολό, να το χτίσει έτσι, ώστε να μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, θα τον βοηθά από μακριά. Χωρί να του γίνει εμπόδιο στη ζωή του. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και μπράβο σου που το κάνει αυτό το πράγμα από τώρα. Νομίζω, και το έχει το είναι, πρόγραμμα. Είναι, είναι... Στην Ελλάδα, η, η, το κράτο δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την οικογένεια. Από τη μία είμαστε πολύ ρομαντικοί και λέμε Α, πατρίστρε και οικογένεια, ξέρει όλα αυτά που ακού. Mm -hmm, mm -hmm. Όμω δεν θεωρώ ότι η οικογένεια θα έπρεπε να είναι αυτό που λέμε ο πυρήνα. Νομίζω ότι η οικογένεια τα σκοτώνει τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να ανοίγουν τα φτερά και του φεύγουν. Γιατί τι γίνεται. Ναι, υπάρχει ναι, ναι. μέσα στο σπίτι υπάρχει ένα μικρο δέντρο, το λέμε. Εντάξει. Σε αυτό το δέντρο, τι υπάρχει, υπάρχουν οι γονεί, οι συγγενεί, οι κοντινοί, οι φίλοι και εσύ ζει σε αυτό το δέντρο. Σε αυτό το δέντρο, τι θα δει πάνω στα φύλλα και σε όλου του καρπού που θα βγάλουν, τα γούστα και τι νόμε αυτών μόνο. Από τη που μένω σε αυτό το δέντρο, θα θεωρώ το καλύτερο αυτοκίνητο αυτό που έχει η οικογένειά μου, την καλύτερη ομάδα αυτή που υποστηρίζει πάντα η οικογένειά μου, το καλύτερο φαγητό αυτό που αρέσει στην οικογένειά μου, mm -hmm. το καλύτερο, την καλύτερη παραλία, το καλύτερο νησί, το, αυτό που πάντα μου έμαθε η οικογένειά μου. Και θα είμαι μέσα σε αυτό το δέντρο. Ναι, Αν ναι. εγώ δεν φύγω από αυτό το δέντρο να δω τον κόσμο, δεν θα εξελιχθώ ποτέ. Θα είμαι αυτό που πάντα ήταν η οικογένειά μου. Και θα μείνω εκεί, στάσιμο. Γι' αυτό πρέπει να βγαίνουμε από αυτό το δέντρο. Να πάρουμε ό,τι καλό είχε το δέντρο από καρπού, φύλλα, όλα αυτά που, που είναι τα καλά, και να πάμε μετά να αλλάξουμε γνώμη. Να ξεβολευτούμε. Και να πάμε απέναντι και στι γνώμε που είχαν οι δικοί μα. Και α έρθουμε και σε ρήξη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω άλλα. Γιατί εγώ βγήκα έξω και γνώρισα αυτό. Και πιστεύω πλέον ότι αυτό είναι διαφορετικό. Είναι μεγάλο πράγμα να ξεφύγει. Να ξεφύγει. Άμα δει, δε στα χωριά πώ είναι. Ένα παιδί πάει 35 χρονών και είναι και είναι έτοιμο να πάρει σύνταξη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έχει μεγαλώσει και μέσα στο χωριό και έχει πάει 35. Και είναι εκεί με τα χωράφια, με το αυτό. Πα σε ένα χωριό και είναι 35 και λε, φίλε, αυτό είναι λε και είναι συνταξιούχο. Πηγαίνει στο καφενείο, παίζει, παίζει χαρτιά. Δεν κατάφερε ποτέ να φύγει από αυτό ναι, το δεν δέντρο. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Ναι, δεν έφυγε από το δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Να ναι, 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 ναι. Και έμεινε εκεί. Στι παλιέ απόψει. Που όλα αυτά που λέμε τέλο πάντων και αυτό που συμβαίνουν στι μέρε μα. Ε, είναι αυτό. Πρέπει να φύγει από το μικρογενολογικό σου δέντρο. Μεγάλο πράγμα. Όταν καταφέρει, αλλάζει. Γίνεσαι πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Θέλει να πάρει τα καλά στοιχεία, αλλά να μην είναι η βάση σου η οικογένεια. Αν και, και να μην γίνεται και γονείς εμπόδιο στο μέλλον των παιδιών Συνεχώ γίνονται. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή. Ε, εγώ θυμάμαι ένα παιδί μου ότι ξέρεις, ήθελα να κάνω και εγώ κάποια πράγματα. Σαν παιδί, ξέρει κάποια όνειρα, ξέρω εγώ παιδικά κτλ. Και, θυμάμαι, ξέρω εγώ, μου λέγε ρε παιδί μου ο, ο πατέρα μου ότι αυτό κάνω σαν χόμπι. το ναι. κάνει σαν επάγγελμα. Εγώ τώρα που μεγάλωσα ρε παιδί μου, δεν ασχολήθηκα με αυτό βέβαια. Έτσι. Να σου πω και τι ήθελα για να καταλάβει κιόλα. Ήθελα να γίνει Ναι. Να ζωγραφίζω, ξέρω εγώ, σκιτσάκια. Γιατί είχα μια τάση προ τα ναι, εκεί, ναι. τέλο πάντων. Και έβλεπα, ξέρω εγώ, από τι εφημερίδε, ξέρει, κάτι ασκητσάκια που γράφανε, που είχαν μέσα και από την πόρα, μια σκηνή, από το κείμενο, τέλο πάντων. Και την κάνανε σκιτσάκι. Δηλαδή, κάτι τέτοιο ήθελα να, να, να κάνω, τέλο πάντων. Και μου ότι αυτό, ξέρω εγώ, είναι χόμπι, δεν είναι καθαρή δουλειά, δεν θα έχει λεφτά. Ξέρω, και με, δηλαδή, με έβαλε σε έναν δρόμο που ήταν παρόμοιο, με τον δικό του, α ναι. το πούμε μεγαλώνοντα, ε, ακολούθησα αυτό, αλλά στη συνέχεια έκανα αυτό που ήθελα. Εντάξει, δεν έγινα σκετσογράφο, έγινα ασφαλιστικό σύμβουλο. Ναι. Καμία σχέση. Λοιπόν, αλλά κάθομαι ώρες ώρες και σκέφτομαι πώ θα ήταν η ζωή μου εάν αυτό το πράγμα δεν το είχα ακούσει, ρε παιδί μου. Και το, το, προχώραγα. Μπορεί να ήμουν σε μια εφημερίδα, μπορεί να ήμουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Αλλά δεν είχα την επιλογή να το κάνω. Καταλαβες. Και θεωρώ ότι αυτό είναι λάθο. Δηλαδή, εγώ στα δικά μου τα παιδιά αυτό που προσπαθώ να κάνω, γιατί σαν γονιό ξέρω ότι σίγουρα θα κάνω λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να μην κάνω ξέρω εγώ τα λάθη που κάνει ο πατέρα μου, που θεωρώ εγώ ότι έκανε ο πατέρα μου σε μένα, αλλά θα, σίγουρα θα κάνω λάθη στα δικά μου που θα είναι δικά μου λάθη όμω. Ναι. Όχι μεταφερόμενα. Λοιπόν. Αλλά το συγκεκριμένο πράγμα προσπαθώ να μην το κάνω. Δηλαδή, προσπαθώ να του δίνω όλε τι δυνατότητε, Όσος, όσο, μπορώ δηλαδή, και από οικονομική πλευρά, να δοκιμάσω ότι του έρθει το κεφάλι. Ξέρω εγώ θέλω να κάνω αυτό. Ωραία, πάμε. Ναι. Θέλω να κάνω αυτό. Πάμε. Δηλαδή, πολλέ φορέ έχουμε ξεκινήσει κάτι, ξέρω εγώ, και δεν του αρέσει στην πορεία για του χι λόγου, το παρατάει. Ωραία, τι άλλο θε να κάνουμε. Δηλαδή, δεν τον έχω αφήσει, ξέρει. Προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει να κάνει. Εντάξει, θα μου πει είναι μικρό. Ναι. Έτσι έχει μπροστά του αρκετό χρόνο. Αλλά εγώ από τώρα τον ψάχνω. Καλό είναι αυτό. Καταλαβές. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ καλό. Και ξέρει τι, είναι πολύ καλό να δώσει το παιδί να καταλάβει, εγώ, εγώ, εγώ τι σκέφτομαι, ότι εσύ μπορεί να είμαι ίσω ήρωα. Ναι, 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 ναι. νομίζω ότι μπορεί να κάνω τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Ναι, 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 ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τα πάντα και δεν τα κάνω όλα τέλεια. Δεν είμαι τέλειο. Όμω είμαι δίπλα σου να κάνουμε αυτά που εσύ θε όσο πιο καλύτερα γίνεται. Μπράβο. Σωστό. Όσο πιο καλά γίνεται. Δηλαδή θα είμαι εκεί. Δεν είμαι τέλειο, θα κάνω λάθη. Γιατί το παιδί το ότι κάνουμε λάθη το καταλαβαίνω το πάνω στο σχολείο. Όταν εμεί λέμε θα το κάνει έτσι αυτό, γιατί αυτό είναι το σωστό. Εκεί όμω υπάρχει μια δασκάλα. Υπάρχει ένα δάσκαλο που θα του πει: Κοιτάξτε, το σωστό. Οκ, okay, το έχει πάρει το σπίτι έτσι. Θα το σκεφτεί ο δάσκαλο. Mm -hmm. Αλλά το σωστό να το κάνουμε έτσι. Mm -hmm. Εσύ όταν έρθει το παιδί, θα του πει: Γιατί αυτό το κάνει έτσι. Γιατί μου το είπε ο δάσκαλο. Ξαφνικά θα καταλάβει ότι δεν είσαι εσύ το κέντρο του κόσμου για το παιδί. Mm -hmm. Αρχίζει mm -hmm. και καταλαβαίνει mm -hmm. ότι και εσύ μπορεί να κάνει λάθο. Γι' αυτό μην του δείξουμε του παιδιού ότι είμαστε οι τέλειοι. Mm -hmm. Ναι, μπορεί και εγώ να κάνω λάθο. Αλλά όσο λάθη και να κάνω, είμαι εδώ για να σε βοηθήσω να κάνει αυτά που εσύ θε σωστά όσο καλύτερα μπορεί. Δεν είμαι τέλειο. Μεγάλο πράγμα. Εγώ, όταν ήμουν μικρό, ο παπά μου πιέζει να Ο παπά μου δεν κάνει λάθη. Ο μπαμπά μου τώρα, ο μπαμπά μου το άλλο. Και μεγαλώντα, εντάξει, ένα πατέρα είναι ο οποίο μόχθησε τη ζωή του για να μεγαλώσει. Με το μεροκάμα του, με το έτσι, με τα αλλιώ. Καταλαβαίνω. Δεν είναι αυτό που εγώ πίστευα ότι ήταν σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα να το ξέρω τότε ότι δεν είναι αυτό, α πούμε. Θα γούστερα. Να μπορεί. μου έλεγε ο πατέρα μου ότι δεν είμαι τέλειο. Αλλά ό,τι και να γουστάρει, είμαι εδώ. Πάμε. Θα σε βοηθήσω εγώ. Δεν, αυτό που λέω τώρα δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή αυτή την τοποθέτηση απέναντι στο παιδί. Ναι. Θα το δοκιμάσω να δω. Δεν είμαι τέλειο. Γιατί πώ είμαι μεγάλο. Μεγαλώνουν... Όχι ότι του λέω ότι είμαι τέλειο. Ναι. Εντάξει. Το παιδί όμω σε θεωρεί ναι. Το παιδί σε βλέπει ναι ρε παιδί μου σαν Σούπερμαν. Ήρωα. Έτσι, ισχύει αυτό το πράγμα. Θεωρεί ότι ο μπαμπά του είναι. Και, και για τη μαμά του, ρε παιδί μου. Βέβαια, βέβαια. Είναι τεράστια. Μα εκεί, αυ, μεγαλώνει. Σε αυτό. Ναι, Σκέψου ναι, πόσα ναι, ναι, ναι. παιδιά με το πάνε 15, 16, 17 και αρχίζουν και βγαίνουν έξω, τσακώνονται με του γονεί του. Άσε άσε μά, που κάνει αυτό, που κάνει τα άλλα και τάρου. Καταλαβαίνουν ότι εσύ τόσο καιρό του έφυγε πλάσει έναν κόσμο. Δεν ήταν όπω ακριβώ είναι στην πραγματικότητα. Και εκεί αρχίζουν και σε αμφισβητούν. Πε από την αρχή. Να με αμφισβητήσει από την αρχή. Δεν πειράζει. Είμαι εδώ όμω. Πολύ σημαντικό τώρα αυτό που λε. Αυτό με την αμφισβήτηση. Άρα δηλαδή πιστεύω ότι προέρχεται από αυτό το πράγμα, ε. Ε, μα, βέβαια. Μα μας θεωρούν θεού του γονεί. Γι' αυτό μετά είναι δηλαδή μπρος. γυρνάνε μπούμεραν. και. Ε, γυρνάνε και... Παρά, γιατί καταλαβαίνουν ότι τόσο καιρό δεν ήταν τα πράγματα τη ακριβώ όπω τα λέγες. Και πρέπει και εσύ να έχει το μυαλό να εξελίσσεσαι με την εποχή. Να είσαι ωραίο. Όπω έχουν πει, ωραίο σημαίνει αυτό που είναι στην ώρα του, που είναι σύγχρονο. Γι' αυτό γράφεται και με ωμέγα. Ωραίο δεν σημαίνει αυτό που είναι εμφανίσιμο. Ο εύμορφο ή ο ευηδή. Ο εύμορφο έγινε έμορφο και συνέχεια όμορφο. Γι' αυτό λέμε όμορφο. Παρετιμολογικά, παρετιμολογικά ήταν φτιάχνει μια λέξη και τη βάζει σε συμπτωτικέ εξηγήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, η πολυθρόνα, κάποιο πει ότι είναι από το πολύ και τη λέξη θρόνο. Δηλαδή, αφού ένα κάθεται, γιατί να κάθονται πολύ και το γράφουμε εμεί με ύ. Έρχεται από το ιταλικό πολυτρόνα, που σημαίνει αυτό το έπιπλο. Εμεί μπερδευτήκαμε στην Ελλάδα και όταν μεταφράσαμε, είπαμε να το γράψουμε με ύψιλον, να το γράψουμε πολυθρόνα. Αν το είχαμε γράψει με Ι, θα καταλαβαίναμε ότι ήταν από άλλη λέξη, δεν θα υπήρχε τιμολογία να το ετοιμολογήσει. Ναι, ναι. ναι. Καταλαβαίνω. Εμεί ναι, λέμε γιατί γράφεται έτσι. Όχι, είναι η ιταλική λέξη. Δεν είναι ελληνική. Δεν έχει να κάνει με το πολύ και θρόνο. Δεν αρέσει. Ε, αυτό πρέπει να είναι σύγχρονο ο γονιό. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή να εξελίσσεσαι με τα πράγματα με το παιδί. Να μην μένει πάλι αυτό που λέει είναι, είναι boomer. Ναι, οκ, okay, η δεκαετία του 90 ήταν τρομερή. Και εγώ γουστάρω πάρα πολύ. Φίλε, κατέβαινα στο πεζοδρόμιο με του σπιτιού τώρα και να ήταν με το ποδήλατο και ούτε καν με κοίταζαν οι δικοί μου. Έπαιρνα το ποδήλατο και πήγαινα που ήθελα. Πιτσυρίκι, παιδάκι. Ναι, ναι. Ο πρώτο που είχα μπει ναι, τη γειτονιά. Όλοι το κάναμε. ναι, <coughs> 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 τώρα δεν μπορώ να το κάνω στο παιδί μου. Τι ζηλεύω αυτέ τι εποχέ. Ναι, όμω δεν θα μείνω εκεί. Θα πάρω το χθε, θα το παντρέψω σήμερα, θα πάω μπροστά. Έτσι πρέπει να γίνεται το πράγμα. Με το σήμερα. Τι μπορώ να κάνω σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Για να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Και όχι να ζω, εγώ να στα παλιά. Ή εγώ στην ηλικία σου δεν γύρναγα σπίτι μετά τι 9. Δεν είναι κακό. Και τι έγινε. Δηλαδή, εγώ στην ηλικία σου α πούμε δεν έπεινα κοκακόλα. Επειδή δεν έμεινε δάπιο κι εγώ. Με την, με, με την εποχή να πηγαίνει. Κράτα τι βάσει, τα καλά πράγματα και πήγαινε με την εποχή. Γιατί αν είσαι με την εποχή, το παιδί θα είναι πάντα δίπλα σου. Θα σου λέει τα πάντα. Αν μείνει στα παλιά, το παιδί θα νομίζω ότι δεν μπορεί να τον κατανοήσει. επειδή δεν είσαι το χρόνο του. Ναι, ναι. Μεγάλο ναι. πράγμα ο χρόνο. Να είσαι δίπλα στο χρόνο που ζει το παιδί. Και θα πρέπει να του δείχνει και αυτό που ζητά. Βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, πλέον επειδή όλα έχουν γίνει μέσα στο social media, η τηλεόραση έχει καταστραφεί σαν σαν προϊόν, α το πούμε. Όλα είναι με το κινητό, έτσι. Δηλαδή, έχω πολλέ φορέ φορές, έχω δει και ταινία μέσα από το κινητό. Κάθομαι και το κρατάω. Ενώ έχω την τηλεόραση απέναντι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κάθομαι και ζορίζω με, κινη... με το, χέρι μου να κάθομαι να το κρατάω το κινητό και να βλέπω. Ε, το κάνω. Α... Πώ σα το πω. Δεν το καταλαβαίνω όταν το, το κάνω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Που, που, θέλω να καταλήξω ότι όταν λε στο παιδί, του βάζει περιορισμό στο τάμπλετ ή στο κινητό ή στην τηλεόραση και εσύ από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό το πράγμα, πώ θα το πει στο παιδί. Αν δεν του το δείξει. Κατάλαβε τι λέω. Δηλαδή, και εγώ ρε ώρε, παιδί μου, το κάνω αυτό λάθο. Δηλαδή, κρατάω το κινητό, ξέρω εγώ, ή κάθομαι και κάνω, ξέρω εγώ, μοντάζ κάποια, κάποια μικρά βιντεάκια ναι, για ναι, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Το παιδί δεν ξέρει τι κάνω για την ώρα. Βλέπει έναν άνθρωπο. Με ένα κινητό. Με ένα κινητό. Εντάξει. Και σου λέει τώρα γιατί. ένα ε, μου λέει, ξέρω εγώ, να κάθομαι μία ώρα στο τάμπλετ, και αυτό είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί, γιατί έχουμε διαφορά. Λάθο και αυτό, καταλαβαίνει. Σκέψω ότι ε, λε το παιδί σου διάβασε τα μαθήματά σου και μια φορά με βιβλίο δεν σε έχει δει ζωή του. Άλλο και αυτό. Ναι. Δεν έχει βιβλιοθήκη στο σπίτι ναι, να δει ναι, τι σημαίνει ναι, ναι, βιβλίο. Ναι, ναι, αλλά κάτσε διάβασε ναι. και εσύ με το κινητό στο χέρι. Ναι, ναι, Εγώ ναι, όταν ναι, ναι. θέλω το κινητό και είναι μπροστά το παιδί, παίρνω ένα βιβλίο, βάζω μέσα το κινητό και κάνω ότι διαβάζω το βιβλίο και χαμηλώνει τη φωτεινότητα. Ναι, ναι, ναι. Για να είμαι βλέπει το παιδί ότι είμαι συνέχεια έτσι. Σωστό. Και το, βιβλίο, το, σπίτι είναι γεμάτο βιβλία. Το αυτοκίνητό μου έχει πάνω από 20 βιβλία για το παιδί. Δηλαδή είναι το παιδικό κάθισμα και είναι στίβα με τα βιβλία του παιδιού. Και λέει το Παναγιώτη, τώρα θα τον πάρουμε τώρα. Σήμερα θα τον πάρω το βιβλίο για να τον πάω στη θάλασσα. Θα μου πει, όχι αγγού, δηλαδή όχι παιδικό το τέτοιο, ένα αγγού που του αρέσει, που λέει την ΑΒ, που μετράει, τέτοια θα δει. Γιατί εγώ το δίνω. Θέλω να είναι και τη τεχνολογία και του βιβλίου. Όχι αγγού, τώρα βιβλίο. Μέχρι να φτάσω στην παραλία, το παιδί έχει τα βιβλία δίπλα του και κάθεται και μιλάει με τα βιβλία. Δεν ξέρω να διαβάζει, αλλά λέει κάμπι ελέφαντα. Θα τα... μέχρι να φτάσουμε δεν θα ζητήσει τίποτα. Άντε να ζητήσει νερό και τα βιβλία του. Στο γύρνα όμω θα πει αγού ας. τώρα. Γιατί, γιατί ξέρω, Παναγιώτη, έχει διαβάσει. από τώρα που δεν ξέρει να διαβάζει, έχω διαβάσει τα βιβλία μου. Άρα αφού έχει διαβάσει, θα διασκεδάσει τώρα κιόλα. Και θα του βάλω όχι να παίξει πέπα, που και πέπα ίσω να έχει κάτι, δεν, μπορεί, δεν το γνωρίζω. Αλλά θα του βάλω κάτι, ένα παιδικό το οποίο να το εξηγεί. Γιατί υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι με στο YouTube οι οποίοι εξηγούν πράγματα στα παιδιά και κάνουν συζήτηση. Αυτό μου αρέσει να το δει. Αλλά όχι κάτι να παίζει και να περνάνε απλά εικόνε από μπροστά του χωρί λόγο. Να το πάρει. Ναι, κατάλαβα τι λες. Και έχω την τεχνολογία, γιατί έτσι θα μεγαλώσουν τα παιδιά με την τεχνολογία, δεν μπορεί να τη στερήσει. Εκπαιδε... Εκπαίδευση μέσα από την τεχνολογία, να πάρει κάτι καλό, αλλά πρώτα διαβάζουμε βιβλία. Δεν θα πιάσει κινητό στα χέρια σου, αν δεν πάρει πρώτα τα βιβλία σου να τα διαβάσει. Και το ξέρει από τώρα αυτό. Όχι, όχι αγκού. Βιβλία. Και μετά και σε γυρνά. Όχι βιβλία, πάμε... αγκού. Είναι τώρα τον Αύγουστο κοντεύει τα τρία. Και κάνω και διαβάζω βιβλίο Κάνε αυτό. Τι συνέχεια. Πιέδρες. αφού με βλέπει συνέχεια με τα βιβλία, το θεωρεί φυσιολογικό. Γιατί με βλέπει συνέχεια με στο σπίτι με βιβλία. Τον υπολογιστή θα ανοίξω, θα είναι μπροστά το... βιβλία και η οθόνη. Τι κάνει εκεί, τι τσάνει, μου λέει, Τι τσάνει. Διαβάζω λε. Ναι. Να, να καταλάβει αυτό, ότι αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι, ναι, ναι. όταν βλέπει τη μάνα, όταν διαβάζει. Εμένα να διαβάζω και παίζει με τα παιχνίδια του, παίρνει και αυτό στο βιβλίο, αφήνει τα παιχνίδια του, το παίρνει και έρχεται κάθε δίπλα μα και κάνει διαβάζει και βιβλίο. Και τι είναι αυτό, μια-δυο ώρε την ημέρα το κάνει. Είναι φυσιολογικό. Έτσι εμένα, πρέπει. Εμένα φαντάζομαι που έχω φτιάξει το χώρο εδώ πέρα και έχω τι βιτρίνε. Πώ επηρεάζεται ένα παιδί, δηλαδή επηρεάζεται από οτιδήποτε του κάνει. Εσύ ο γονιό. Λοιπόν, κάθε ξέρω εγώ και στείλει τα παιχνιδάκια, τα βάζει ξέρω εγώ έτσι ξέρω, και αυτά και μου λέει να κοιτά, τα και κι εγώ βιβλία. Ναι, ναι. Καταλαβε, Δηλαδή, γιατί να μην το. Αυτό που κάνει και εσύ τώρα, έτσι, γιατί να μην το επηρεάσει θετικά προ να είναι καλό προ το μέλλον του. Βέβαια τώρα και σε αυτό τώρα που λες με τα βιβλία. Ε, και εκεί αρχίζει η τεχνολογία και αλλάζει τώρα, έτσι. Δηλαδή, βγάζουν αυτά τα e-book που σου κάθονται και σου αφηγούνται ένα βιβλίο ολόκληρο. audio book και τα σχετικά. Ναι. καταλαβαίνεις, Δηλαδή, πάει αλλού το έργο τώρα. βέβαια ε, έχω ένα γνωστό ο οποίο ε, πάει και κάνει ντοκιμαντέρ στο Άγιο Όρος λοιπόν και εκεί έχουν λέει κάποια βιβλία πολύ παλιά τα οποία λόγω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια έχουν αρχίσει και αλλοιώνονται Λέβαια. και κάθονται τώρα όλα αυτά και τα κάνουν ηλεκτρονικά. Πού λέω στο Άγιο Όρος. <laughs> μου λέει ναι φίλε μου, ναι, στο Άγιο Όρο. Δηλαδή για να μην χάσουν αυτή την πληροφορία έχουν κάτσει και την περνάνε ναι. σε ηλεκτρονική μορφή. Μα αυτό που εμεί πιστεύουμε ότι στο mm. Άγιο Όρο αυτοί που πάνε θα έχουν μια ζωή μοναχική, η οποία θα είναι μόνο προσευχή και δεν έχουμε καμία, καμία σκέψη ότι ο μπορεί να είναι φυσικό, να έχει τελειώσει φυσικό, να έχει τελειώσει πληροφορική. Mm. Και mm. απλά mm. αποφάσει. Mm. Mm. Σο... Mm. Δεν μπορεί να στο του στερήσει το άλλο την τεχνολογία mm. επειδή ασχολείται, έχει αφαιρέσει του στο Θεό. Η τεχνολογία μπορεί να είναι δίπλα του. Τι θα του πει το άλλο που είναι μαθηματικό, Μην διαβάσει μαθηματικά, μην ασχοληθεί με την επιστήμη σου. Μι, μην εξελίξει αυτό που τόσο χρόνια γνωρίζει, επειδή θε να αφιερώσει ζωή στο Θεό, τι θα πει στον άλλο που έχει τελειώσει την δεν θα έχει υπολογιστή. Γιατί, τι κάνει τον υπολογιστή, Κακό είναι αυτό που κάνει. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτού του ανθρώπου που είναι εκεί μέσα ότι απλά πα και μόλι μέρα προσεύχεσαι. Έχουν ζωή. Και και έχουν ζωή, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που το κάνουν <συλίως> ηλεκτρονικό επειδή αλλοιώνεται είναι μεγάλο πράγμα. Είναι προσφορά και αυτό. Εγώ τότε, <συλίως> όχι, <δεν συλίως> το όντι μου δεν το συμπαθώ γιατί, από τη μία, να ακούσει ένα μυθιστόρημα είναι ωραίο. Αλλά όταν θε να πάρει γνώση, δεν είναι ωραίο. Γιατί εγώ όταν έχω ένα βιβλίο μπροστά μου και το παίρνω στα χέρια μου, το πρώτο, πράγμα πα... το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να παίρνω ένα χάρακα και ένα μολύβι. Και όσο το μελετάω, γιατί το διαβάζω, σημαίνει διαπερνώ κάτι μέσα από τα μάτια μου. Αυτή είναι η της λέξη. Αρχικά ήταν διαβιβάζω. Περνάω την πληροφορία μέσα από τα μάτια μου. Mm -hmm. Ενώ το μελετάω, έρχεται από το ρήμα μέλο, που σημαίνει φροντίζω. Η μελέτη είναι η φροντίδα του εαυτού μου. Το βιβλίο με τη γνώση δεν το παίρνω για να το διαβάσω. Πρέπει να το μελετήσω. Εγώ μπορώ να κάνω να τελειώσω δύο σελίδε δύο μέρε. Μία σελίδα την ημέρα. Βέβαια. Κάθε και αναλύσει λέξει. Όχι μόνο τι λέξει, το νόημα πίσω από αυτά. Γιατί, άμα πάρω για παράδειγμα, να διαβάσω την Ελιάδα ή την Οδύσσια, και βλέπω άνδρα, μια ένεπε, αμα παρω για παραδειγμα να διαβασω την ελιαδα η την οδυσσια και βλεπω ανδρα μια πολύ μουσαπολιτροπο τον Άδα, τον πολύτροπο που λέει τέλο πάντων. Ε, να μου ανιστορήσει που έρχεται μέσα τα πέλαγα να γυρνά, μιλάει κανονικά για τον, ε, τον Οδυσσέα. Και δεν δω. Το νόημα και τα σχόλια που κάποιοι άνθρωποι έχουν αφιερώσει τη ζωή του να γράψουν σχόλια και εξηγήσει πίσω από όλα αυτά. Mm -hmm, mm -hmm. Καταλαβέ. Mm -hmm. Άμα δεν κάτσω εγώ. Ψάχνω την πρώτη σελίδα. Υπογραμμίζω αυτά που θέλω, που θεωρώ σημαντικά. Ποια λέξη δεν καταλαβαίνω. Ποια λέξη θέλω να ετοιμολογήσω όταν ταιριάζει με μια άλλη. Λεξικά. Παίρνω. Ε, Στικεράκι. Γράφω αυτό. Στικεράκι. Και έχω, τα βιβλία μου όλα έχουν μέσα, ξέρει. Το παίρνει και διαβάζει και λέει εντάξει, μου έχει εξηγήσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να μελετήσω τίποτα. Γιατί έτσι τα κάνω εγώ. Θέλω να, μελε... θέλω να καταλάβω αυτό που διαβάζω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πάρω και να το διαβάσω σαν ένα μυθιστόρημα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν από, τότε που σπούδασαν μέχρι τότε που έφυγαν από τη ζωή, έχουν κάτι και έχουν ασχοληθεί με όλα αυτά. Άμα σου έλεγα ότι υπάρχει μια τραγωδία στην οποία φεύγουν από την Αίγυπτο 50 γυναίκε και τι κυνηγάνε 50 άντρε και έρχονται στην Ελλάδα να ζητήσουν άσυλο και οι άντρε που τι κυνηγάνε είναι πρώτα του ξαδέρφια και θέλουν να τι παντρευτούν, να κάνουν μαζί του έρωτα. Ζητάνε στην Ελλάδα άσυλο, ο βασιλιά τότε Τη σώζει, αφήνει του άλλου απ' έξω και αυτοί ζητάνε να τι πάρουν που είναι πρώτα του ξαδέρφια. Σε τραγωδία όλο αυτό. Ποια είναι η θέση του βασιλιά, της δίνει όχι. Εσύ τα πει όχι. Έλα μου όμω που στην Αίγυπτο η αιμομηξία επιτρέπεται από βάση νόμου. Και ποια είναι η θέση του βασιλιά, Σέβεται του νόμου Αιγύπτου και τι δίνει στα ξαδέρφια που αυτέ δεν του θέλουν και του γίνονται ή τι κρατάει. Πέμπτο αιώνα προ Χριστού, με τι ασχολείται ο Έλληνα και τι γράφει και με τι πράγμα προβληματίζει τους Αθηναίους. Σε τι σκέψη τους βάζει. Ακολουθώ τον νόμο τους ή σώζω τις κοπέλες. Τι κάνω Βασιλιά. Και οι κοπέλες γιατί δεν τους θέλουν. Τι έχουν αυτοί και δεν τους θέλουν. Και γιατί όταν κάνουν γιορτή λένε ναι αλλά δεν θα θυσιάσουμε στη Θεά Αφροδίτη. Που η Θεά Αφροδίτη είναι η Θεά του έρωτα. Τον καταργεί τον έρωτα από τη ζωή σου. Επειδή απλώ αυτό ο έρωτα δεν σου έκανε που θέλουν να σου δώσουν, έχει δικαίωμα να καταρχήσει τον έρωτα. Αυτά, με αυτά ασχολούνται οι Έλληνε στον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα. Για να καταλάβει το επίπεδο το τότε και το επίπεδο το τώρα. Ο έρωτα το σήμερα και ο έρωτα το τότε. Προβληματισμό 5ο αιώνα. Γι' αυτό λέω οι τραγωδίε είναι τεράστιο πράγμα. Τεράστια φιλοσοφία μέσα. Ιστορία, φιλοσοφία. Και οι τραγωδίε που υπήρχαν δεν ήταν κάποιο έλεγε, σκεφτότανε κάτι, θα γράψει τραγωδία. Ήταν από ήδη υπάρχοντε μύθου. Κάθε φορά που στην αρχαία Αθήνα κάποιο έγραφε μια καινούργια τραγωδία ή ένα καινούριο έργο, Όχι τραγωδία, γιατί εντάξει, ο Αριστοφάνη έγραφε καινούργια, α πούμε, και από το μυαλό του με τα θέματα τη εποχή, η τραγωδία δεν έπιανε. Δεν έχουμε μια σωσμένη τραγωδία η οποία να ήταν καινούργια στην αρχαία Αθήνα. Έχουμε 35 σωσμένε από τι 1400 που υπήρχαν. 35 σωσμένε. Υπήρχαν 1400. Αυτό που λέμε σήμερα scary movie, που έχω πάρει ένα thriller και το έχω διακομοδίσει, υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα το έκανε ο Ρίνθον και λεγόταν η λαροτραγωδία. Έπαιρνε την τραγωδία και, και το την έκανε ναι, αστεία. Ναι, ναι, ναι κατάλαβα τι λε. Πέμπτο ναι, και ναι. τέταρτο αιώνα προ Χριστού. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με το θέατρο, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέ, αναρωτιόμαστε γιατί η αρχαία ήταν τόσο μεγάλη και εμεί έχουμε φτάσει στο σημείο που είμαστε. Αλλά θέλουμε να λεγόμαστε από όλου του Σοκράτη και του Πλάτων, έτσι. Θέλουμε. Και δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού με αυτά που έκαναν. Τι προβληματιζόταν τότε ο Έλληνα και με τι προβληματίζεται α, α, α. σήμερα τι αξία έχει ο έρωτα τότε και τι αξία έχει σήμερα. Καλό Με πράγμα. Σαν να επαναλαμβάνονται όμω τα πράγματα έτσι. Δηλαδή... Μα γι' αυτό είμαι. Ε, επαναλαμβάνονται. Είτε, γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Συνέχεια. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. συνέχεια, Και άμα λέει, τώρα εσύ το συνειδητοποιεί γιατί διαβάζει και το αντιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Επειδή ο, περισσό, ο περισσότερο πληθυσμό δεν είναι κατά τη γνώση. Ναι. Και μιλάμε τώρα για γεγονότα τα πιο κοντά, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τόσο πίσω. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Βάζει το εγώ του πάνω από την. Γνώση. Ναι, ναι, σου λέει παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τι του παλιά, κάτσε δεν στα λοιπά πώ είναι τα πράγματα. Επαναλαμβάνονται συνέχεια. Τα ίδια και τα ίδια. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Δεν έχουμε αυτό, τι λέγαμε πριν, τη σοφία του πόνου. Δεν έχουμε πάρει τη σοφία μέσα από τον πόνο ακόμα. Αυτό είναι όλο. Ναι, ναι. Σκέψου, τα παιδιά σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία θεωρούν δεδομένη. Και λέει Μα δημοκρατία έχουμε σήμερα. Πήγαινε 40, 60, 70 χρόνια πίσω. Από το ένα, ένα χρόνο στον άλλο, από εκεί που μπορεί να έχει δημοκρατία, ξαφνικά μπορεί να έχει δικτατορία. Μετά τον επόμενο χρόνο να έχει πόλεμο. Μετά, αφού τελείωνε ο πόλεμο μετά από λίγα χρόνια, ξανά δικτατορία. Μετά ξανά δημοκρατία. Μετά ξανά δικτατορία. Η δημοκρατία, το ότι είμαι ελεύθερο να κάνω αυτά που θέλω, δεν ήταν δεδομένη πριν κάποια χρόνια. Δεν είναι καθόλου σίγουρο αυτό ότι θα υπάρχει. Και ο κόσμο το εκτιμούσε διαφορετικά. Εμεί σήμερα λέμε, Α, δεν έχουμε δημοκρατία, δεν κάνουμε. Πήγαινε σε μια χώρα που δεν έχει δημοκρατία, αν δεν Να δει πώ να τρέξει πίσω. Δεν είναι η τέλεια δημοκρατία. Για μένα η τέλεια δημοκρατία υπάρχει στην Ελβετία. Τέσσερι φορέ το χρόνο δημοψήφισμα. Για τα πιο σημαντικά. Θέλει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δημοψήφισμα. Θέλει να γίνει αυτό στην παιδεία. Δημοψήφισμα. Θε αυτό. Δημοψήφισμα. Και ποιο το έφτιαξε αυτό το σύστημα. Ο Καποδίστρια. Και έχουν το ίδιο σύστημα με τότε που είχε φτιάξει ο Καποδίστρια. Εμεί δολοφονήσαμε τον Καποδίστρια και τώρα παραπονιόμαστε που δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε αυτή τη δημοκρατία που έχει φτιάξει ο Καποδίστρια. Για να καταλάβει τώρα τι είμαστε. Εγώ αυτή τη δημοκρατία θα ήθελα. Δεν μου ψήφισμα για τα πάντα. Ο, για όλα. Για όλα. Πραγματικό όμω όχι. Δηλαδή αυτό που θα βγαίνει να είναι και. Να γίνεται το Ναι, κιόλας. βέβαια, να γίνεται. Όχι να κάνουμε το όχι. Όχι ε? να το κάνουμε, ναι. Καταλαβέ. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ που έχει αυτέ τι γνώσει τώρα και διαβάζει και, το... και ψάχνει και βλέπει και το πριν και το μετά και το όλα αυτά. Αυτό που συμβαίνει τώρα σε αυτή την. τα τελευταία. να πω δύο τώρα, τρία. Ε, τα τελευταία τρία χρόνια, ρε το πούμε, που ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, το ότι η ζωή πλέον έχει εκτιμηθεί. Δηλαδή, σκοτώνει τον άλλον και χαίρεται και δεν πειράζει. Δηλαδή, θα μπει φυλακή και δεν δηλαδή, έχει, θα ξαναβγώ. Δηλαδή, έχει, έχει πέσει η αξία πολύ τη ζωή. Λοιπόν, ε, πού οφείλεται πιστεύει αυτό το πράγμα, Δηλαδή, από αυτά που βλέπει, παιδί μου, και από την ιστορία, συγκρίνοντα τώρα το πριν και το μετά, υπήρχε στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Ή τώρα απλά το ακούμε, γιατί και στο παρελθόν έχουμε ακούσει Πολλά πράγματα που έχουν γίνει, δολοφονίε και όλα αυτά, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, δεν το έχω ψάξει, δεν το έχω διαβάσει, έτσι δεν το έχω μελετήσει πολύ το θέμα, αλλά έχω, έχω την αίσθηση ότι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει γιγαντωθεί αυτό το πράγμα. Μπορεί λόγω και το πώ έχουν εξελιχθεί τα social media. Το ότι μπορεί να βρει οτιδήποτε. Δηλαδή, κάνει, ξέρω εγώ, μια αναζήτηση και λε πώ μπορεί να εξαφανίσει ένα πτώμα. Και βρει οδηγίε χρήση, ώσπου να το κάνει αυτό το πράγμα. Ή μπορεί να γράψει, ξέρω εγώ, ότι αν σκοτώσω έναν άνθρωπο, πόσα χρόνια φυλακή τρώω. Πάπου σου βγάζει ακριβώ τι θα κάνει και πώ θα βγει και τι θα, ή τι θα πεις πει για να φας λιγότερα χρόνια. Δηλαδή υπάρχουν οδηγίε χρήσεω πλέον που σε καθοδηγούν στο τι θε να κάνει, πώ να το κάνει και να μην πληρώσει και πολλά. Ε, Πιστεύει ότι αυτό έχει παίξει ρόλο σε αυτή την κατάσταση τώρα και έχει γίνει όλο αυτό, ή είναι κάτι το οποίο είναι ψεύτικο και μα το παρουσιάζουν έτσι ότι πλέον Έχω, έχει φτάσει ο κόμπο στο χτένι, ότι δεν. Τι ισχύει από όλα αυτά, κατά τη γνώμη σου, Εγώ θεωρώ ότι η απάντηση είναι στον τρόπο που ψηφίζουμε σήμερα. Mm -hmm. Ποιο πριν ψηφίσει στι εκλογέ σκέφτηκε ποιο θα είναι υπουργό δικαιοσύνη, να τι τι γίνεται. Προεκλογικά, το μόνο που νοιάζει τα κόμματα είναι πώ θα επιρρύψουμε ευθύνε για τα λάθη που έχει κάνει ο ένα και ο άλλο. Εσύγε αυτό, αυτό, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα το άλλο. Το δεύτερο πράγμα που του νοιάζει είναι το πώ θα σου πούνε ότι θα ανέβουν οι μεστοί, θα πάρει επιδόματα, θα καταργήσουμε αυτό το φόρο, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Άρα εσύ βασίζει το τι θα ψηφίσει, ναι, μεν στα λάθη που έχει κάνει ένα άλλο, αλλά και η τσέπη. Ποτέ όταν ψήφιζε, δεν σκέφτηκε να πει, α πάρω τώρα ποιοι είναι οι υποψήφοι και ποιοι υπάρχει περίπτωση να βγουν. Τι έχει κάνει αυτό στη ζωή του, γιατί να τον ψηφίσω, τι έχει σπουδάσει, ποιον θα μου βάλει εμένα ο Κυριακό άμα ξαναβγεί για Γιατί να έχει τον Γεωργιάδη, α πούμε. Τι σχέση έχει ο Γεωργιάδη με τον. που δεν έχω κάτι Αδιάφορο μου είναι. Η ελληνική αγωγή σχολείου είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω κάποια σχέση ιδιαίτερη. Ε, γιατί να είναι ο Γεωργιάδη, α πούμε, υπουργό υγεία. Εγώ ξέρει τι θέλω, τι θεωρώ σωστό. Θεωρώ ότι κάθε κόμμα θα έπρεπε πριν τι εκλογέ να πει. Εγώ κατεβάζω τέσσερα ονόματα για υπουργού υγεία. Αυτοί οι τέσσερι έχουν περάσει 40 χρόνια στη ζωή του μέσα στα νοσοκομεία. Ξέρουν την υγεία απ' έξω και ανακατοτά. Ξέρουν τη λύπη. Τι χρειάζεται, τι θα συμπληρώσουν με τα οικονομικά του κράτου όπω είναι αυτή τη στιγμή, τι μπορούν πραγματικά να κάνουν mm -hmm. και να βγουν να μιλήσουν, να πούνε στην υγεία μου, με τη δυνατότητα του κόμματό μου, θα κάνω αυτά, αυτά, αυτά και αυτά σίγουρα. Και δεσμεύομαι. Γι' αυτό θα με ψηφίσει. Και έχω αυτή την εμπειρία, με ξέρει. Δεν θα γίνουν οι εκλογέ, θα βγει το αποτέλεσμα και θα... ποιο με ποιος πήρε περισσότερε ψήφου. Α δούμε, α βάλουμε αυτόν στο Υπουργείο γιατί με βοήθησε να βγω. Α δώσουμε στον άλλο αυτό. Και στη ζωή του, στι σπουδέ του, σε όλα τα βιώματα δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Τίποτα. Και εμένα αυτό ο άνθρωπο θα γίνει υπουργό παιδεία μου και θα πει στο παιδί μου: Θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Που δεν είχε καμία σχέση ποτέ στη ζωή του με την παιδεία. Γιατί δεν μου λε την αρχή. Το κάθε κόμμα, εγώ έχω αυτόν για την παιδεία, αυτού για την υγεία, αυτού για τη δικαιοσύνη. Ο ένα στη δικαιοσύνη έχει 50 χρόνια, φτασμένο εντελώ, ξέρει τα πάντα. Το βιογραφικό του είναι αυτό. Έχει περάσει κάποιε δίκε και έχει δώσει δικαίωση σε αυτόν, σε αυτόν και σε αυτόν. Δεν έχει δώσει δικαίωση σε κάποιον δολοφό να τον βγάλει γρήγορα έξω να τον βοηθήσει, είναι σκληρό και στι γνώμε του και όλα αυτά. Το κάθε κόμμα με τη δική του πολιτική σκέψη, όπω είναι το κούκου που είναι λίγο πιο ελαφρύ σε αυτά, που είναι ξέρει όλο είναι αριστερό, τον βοηθάω να βγει πιο γρήγορα, του δίνω και άδειε, αυτά που κάνει τα περίεργα αριστερά. Και να μου πει: Στην παιδεία θα έχω αυτού, στην υγεία θα έχω αυτού, στη δικαιοσύνη θα έχω αυτού. Όταν εγώ θα πάω να ψηφίσω, θα ξέρω τι είναι ο καθένα. Θα ξέρω τι με περιμένει. Θα έχει δεσμευθεί για αυτά. Θα έχει πει: Εγώ θα κάνω αυτά. Ψήφισε με γι' αυτό. Αν δεν το κάνει, να τιμωρηθεί με κάποιο τρόπο το ότι δεν μπορείς να με το άρθρο 86, το έλεγα πολλά χρόνια αυτό, να το καταργήσεις διότι κάθε τρεις και λίγο ένας υπουργός θα είναι στη δικαιοσύνη και στα δικαστήρια, είναι μια πάρα πολύ καλή δικαιολογία για να μην αλλάξει αυτό το νόμο. Γιατί αυτό λένε. Γι' αυτό δεν τον αλλάζουμε. Γιατί καθένα δεν μπορεί να κάνει μήνυση και να τον τρέχει τον άλλον. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μπορεί να βρει μια λύση. Κράτο έχουμε. Κυβέρνηση. Φτιάξει ένα νόμο. Να μην μπορεί να τον πα κάνει και λίγο. Αλλά στο τέλο τη τετραετία του να, να πάει σε ένα δικαστήριο και τον δικαστή να τον κρίνει αν ήταν αθώο ή ένοχο για όλα αυτά που έκανε. Δεν μπορεί να ξεφεύγει για πάντα. Δεν μπορεί να θε εγώ να ακούω του νόμου και εσύ να είσαι ελεύθερο να κάνει ό,τι θες χωρί να την πληρώνει. Επειδή θα βολευτεί μέσα από αυτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εκείνη το πρόβλημα. Ψηφίζουμε χωρί να ξέρουμε ποιο θα μα κυβερνήσει την επόμενη μέρα. Δεν είναι μόνο ο Κυριάκο που κυβερνάει σήμερα. Ο κάθε άνθρωπο που είναι σε ένα Υπουργείο έχει ευθύνη για το Υπουργείο του. Δεν, δεν επιτρέπεται να μπει σε ένα Υπουργείο που να μην καμία εμπειρία σε αυτό. Θέλω να ξέρω από πριν τι με περιμένει. Γι' αυτό θα σε ψηφίσω. Αλλά δεν το κάνω. Για μένα yeah. εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η βάση του προβλήματο. Η βάση. Τώρα, από τη δικαιοσύνη έχουμε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Δεν μπορεί να του βγάλει όλου έξω. Δεν μπορεί. Ευτυχώ, ο άλλο δεν την κλείτωσε. Μπήκε μέσα. Τώρα, τι του τάξανε, γιατί ονόματα έχει στη ζήτηση, Και αυτά είναι πολιτικέ συζητήσει και δεν, δεν είμαι εγώ αρμόδιο γι' αυτά. Αλλά σου λέω πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Και όχι αυτόν θα μα δώσει περισσότερα χρήματα. Γιατί εκείνη το μεγαλύτερο μα θέμα. Όποιο μα τάξει επιδόματα, χρήματα, μισθού και αυτά, λέμε οικονομική ευκαιρία. Θα πάρω τηλεόραση, αυτοκίνητο, ψυγείο, το ένα το άλλο, γιατί θεωρούμε ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την τσέπη. Και μετά περνάνε τα χρόνια και λε: Δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε υγεία. Μα κατέστρεψαν. Ε, μα όταν τόσα χρόνια σου δίνα λεφτά και τα έπαιρνε, χωρί να σε νοιάζει τίποτα άλλο, τι παραπονιέσαι τώρα. Αφού τα λεφτά σε νιάξανε. Το χρήμα. Γιατί εκεί βάσισε τι ανάγκε σου. <coughs> και όλο αυτό έρχεται από τη Δύση. Βέβαια, έτσι. Το δυτικό μοντέλο είναι αυτό. Εμεί το πήραμε, περάσαμε πολλού καταπιεσμού. Αυτό έχουμε πτωχεύσει 5-6 φορέ. Έχουμε περάσει πολέμου, έχουμε περάσει χούντε, έχουμε περάσει δικτατορίε, όλα αυτά. Δύσκολα. Ξέσπασε ο άνθρωπο, του δώσα χρήματα από την Ευρώπη, πακέτα πακτολού χρημάτων. Εκεί πάρε, 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 πάρε για αυτό το δάνειο, πάρε για αυτό το κινητό, φτιάξει αυτό το σπίτι, φτιάξει, φτιάξει. φτιάξει. Βάσει την ευτυχία του Έλληνα στα χρήματα. Mm -hmm. Τι, στην, ύλη, στην ύλη. Η παιδεία έμεινε πίσω, η υγεία έμεινε πίσω, όλα έμειναν πίσω. Είναι πρόβλημα. Δεν είναι κακά τα χρήματα. Έχει μια άνετη ζωή, έτσι. Τα μπορεί να πα στο Μετροπόλιο αντί να πα να περιμένει το κρατικό στα επίγοντα. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Το χρήμα το κάνει. Αυτό σε βοηθάει. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Το χρήμα είναι άνεση. Και αν πάμε στου αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου, ο Σοκράτη θεωρούσε τον αυτό του πλούσιο. Είχε λεφτά, αλλά δεν τα χρησιμοποιούσε ποτέ. Δεν τον ένιωσε τα λεφτά. Γιατί σου λέγε, όσο λιγότερε ανάγκε έχω, τόσο πιο πλούσιο είμαι. Δεν με νοιάζει να έχω το πιο ακριβό. Δεν, δε, δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμο, γιατί εμεί κρίνουμε. Άλλο να σταματήσει κάποιο να ζητήσει βοήθεια με ένα Fiat Punto του 97-98, και άλλο να σταματήσει μια Mercedes δίπλα σου με ένα σκουστού μάτσο για να σου πει μπορεί να βοηθήσει αυτό, παρακαλώ. Σε νοιάζει αυτό που θα δει στο μάτι σου για να βοηθήσει κάποιον. Δεν το κάνει, δε, δεν βοηθά αν ιδιωτελώ. Πιστεύει ότι κάτι θα πάρει αν άλλο είναι κάποιο. Μα νοιάζει το χρήμα, μα νοιάζει η εικόνα. Η αρχή μα δεν το είχαν περισσότεροι. Και ο επίκουρο, έλεγε εσύ στη ζωή σου όσο πιο αθόρυβα μπορεί. Αλλά αυτά είναι μεγάλοι. Εμεί δεν τι έχουμε αυτού, αλλά θεωρούμε του εαυτού μα όπω είπαμε και πριν από εγώ Έτσι είναι. Αυτό όμω επικρατεί Δηλαδή, είναι πολύ ο κόσμο δεν φιλεύει που του ψηφίζει όμω και του βγάζει. Yeah. Δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα γενικά. Νιώθουν ασφάλεια απέναντι στο άγνωστο, απέναντι στο άλλο. Δηλαδή, η πλειοψηφία είναι αυτοί που δεν έχουν γνώση για τίποτα. Μα, πάνε με το, με το όνομα, πάνε με άλλα αυτό, δεδομένα, αυτού. με άλλα κριτήρια. Το τι σου δίνουν, αυτό που πράγμα κάτι. που... Δεν υπάρχει και αντιπολίτευση. Είναι εγώ πρώτα, πρώτη φορά θυμάμαι τον εαυτό μου. που Εγώ δεν μιλάω ποτέ για πολιτική τώρα. Πολύ έτσι, πρώτη φορά θα εσένα. Πρώτη φορά στον στο, εαυτό μου που θυμάμαι να λέω δεν έχει αντιπολίτευση. Δεν έχει αντίπαλο ο Ούτε έναν. Δεν έχει. Και η αντιπολίτευση είναι πιο σημαντική από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση είναι αυτά που θέλει να πει ο κόσμο και βγαίνει και τα λέει. Και εμεί δεν έχουμε αν, αν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, είναι το πώ θα ρίξω τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ποιοι είναι οι ανάγκε του λαού. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πώ θα του ρίξω. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πολύ. πολύ. Άρα, άρα, δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, πιστεύει ότι είναι όλο το σύνολο. Ε, ναι, και να καταλήξει αυτό το πράγμα. Φταίμε. Φταί ναι, 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 Εγώ βάζω τον εαυτό μα μέσα σε όλε. Εγώ ρίχνω ευθύνη σε μένα στα πάντα. Και σε μένα προσωπικά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα ε, στα TAE, στο Εγάλεο, θυμάμαι και, δηλαδή, είναι, κάθομαι τώρα, ξέρεις, και κάνω ένα δρομήτρο για το θυμάμαι αυτό το πράγμα, mm. γιατί παίζει ρόλο το στο σήμερα και το πώς έχει καταντήσει η ηλικία μας, όχι όλοι, αλλά που είχαν μπει τα κομματικά τότε στα ΤΕΙ. Λοιπόν, και θυμάμαι, ρε παιδί μου, που ήθελα εγώ ένα βιβλίο και μου λέει ο άλλο «Τι σε πει παρατάξει εσύ, του λέω, ξέρω εγώ, είμαι στην τάδε παράταξη. Και δεν μου άνοιγε την αποθήκη. Γιατί η αποθήκη εκείνη την περίοδο, τη σχολική, άνοιγε στην άλλη παράταξη. Οπότε δεν μπορούσα να μου τα δώσει. Και λέω, κοίτα, ρε, φίλε, δηλαδή. Και κάθομαι και σκέφτομαι τώρα και λέω, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώσαν έτσι. Τώρα μπορεί μερικοί από αυτού, επειδή ο στόχο τότε, θυμάμαι εγώ τότε, ότι ήταν αυτό να μπουν με κάποιο τρόπο στην πολιτική. Δηλαδή γι' αυτό είχαν φτιάξει και αυτέ τι παρατάξει μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αφού είχαν αυτή τη λογική από τότε και δεν αντιδρούσε κανένα, να πει: Φέρνει τα κλειδιά, ρε, να ρίξει μια κλωτσιά στην πόρτα και να πει: Τι λε τώρα, Αυτό είναι δικαίωμά μου το βιβλίο να το πάρω. Βέβαια, βέβαια. Ποια παράταξη και μπουρδε μου λε τώρα εδώ πέρα, Ούτε εγώ αντέδρασα. Πήγα στην παράταξη που υποτίθεται με είχαν γράψει. Γιατί ούτε εγώ ασχολούμαι με πολιτικά, αλλά έπρεπε να είσαι υποχρεωτικά κάπου γραμμένο. Ναι, ναι, ναι. Να νίκει κάπου, σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, και μου το δώσαν από εκεί, με πλάγιο τρόπο. Και λέω, γιατί το δέχτηκα εγώ τότε, Αυτοί οι άνθρωποι που συνεχίσαν να έχουν αυτή τη λογική, μπορεί σήμερα να είναι αυτοί που είναι στην κυβέρνηση. Σαφέστατα. Γιατί να έχουν άλλη φιλοσοφία και άλλη λογική, αφού έτσι έχουν μεγαλώσει. Έτσι χτίσαν αυτού του ανθρώπου, έτσι του μεγαλώσανε, έτσι του εκπαιδεύσανε. Τι καλύτερο μπορούν να κάνουν τώρα, Τίποτα. Μα γι' αυτό και δεν καθαρίζουν τα πανεπιστήμια από κόμματα. Διότι τα, οι ίδιε οι κυβερνήσει. Ναι, είναι μια μορφή εκπαίδευση σε αυτό βέβαια. το πράγμα. Και ξέρουν ότι θα πάρουν και ψήφου. Υπάρχει τώρα να μπαίνει σε ελληνικό πανεπιστήμιο και να βλέπει παντού σκουπίδια. Να ξέρει ότι γίνεται αυτό το μπάχαλο εκεί μέσα και να βλέπει ναι, αφήσει ναι. κόκκινε, μπλε και πράσινε. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Εγώ για μένα το Ιδανικό Πανεπιστήμιο θα έπρεπε να μπαίνει Παναγία, Παναγία και να βγαίνει βιβλιοθήκη. Για μένα αυτό <laughs> είναι πανεπιστήμιο. Να πηγαίνει σαν άνθρωπο, ούτε θα πετάξω κάτω σκουπίδια, ούτε μολότοφ μέσα, ούτε αναρχική μέσα, ούτε κόμματα μέσα. Ούτε... Μηδέν. Τι θα πάνω... πάω, θα είμαι καθηγητή, με... θα μπω, θα σπουδάσω, θα βγω αξιοκρατικά αν άξιζε να το κερδίσω το μάθημα, για να το περάσω και αν άξιζε να βγω επιστήμονα, θα βγω. Αν δεν μπορώ, πάω να κάνω κάτι άλλο. Αν θέλω να είμαι ρετάλι και κρεμάλι εκεί μέσα, να μην πάω καθόλου. Για μένα αυτό είναι το ιδανικό. Ούτε να χρειάζονται αστυνομίε, θα πανεπιστήμια, ούτε τίποτα. Μηδέν. Μπαίνω να μάθω, μαθαίνω, φεύγω. Τελείωσε. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι μπάχαλο. μπάχαλο. Και είναι ο τρόπο, α πούμε, και που δεν μιλάω ποτέ πολιτικά, αλλά θα μιλήσω <χεχε> Σε Σένα. είναι όσο υπάρχει μπάχαλο, <χεχε> ζει η κακή αριστερά στην άδεια. Γιατί δεν υπάρχει καλή αριστερά. Η κακιά αριστερά, ο κακό κομμουνισμό, ζει μόνο μέσα από τον μπάχαλο. Ο, άμα τον μπάχαλο φύγει, δεν θα έχει λόγο ύπαρξη αυτό που λέγεται σήμερα κακό κομμουνισμό. Γιατί εμένα υπάρχει εντάξει, άλλο κομμουνισμό, άλλο αριστερά. υπάρχουν και αριστεροί πατριώτε που είναι ωραίοι τύποι, δυνατοί, απλά πιστεύουν στην αριστερή οικονομική θεωρία. Του γουστάρω. Για παράδειγμα, Ζουγανέλη, θα σου πω εγώ. Γιάννη Ζουγανέλη. Ποιο έχει να πει κάτι. Ποιο έχει να το προσάψει τίποτα. Και πολύ μορφωμένο έτσι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάνει. Κανέ... Και δηλώνει αριστερό. Ναι. Τι θα του πει, ότι είναι κομμουνιστή και ότι είναι υπέρ του Στάλιν και του Λένιν. Τι ναι, θα του πει. Μιλάει όπω μιλά εσύ έτσι. Δηλαδή, στο, να λέει αυτό που λέει. Ναι. Δεν στο λέει έτσι, αυτό το πει. Στο εξηγεί. Αυτό ο άνθρωπο δεν να τον προσέξει το άνθρωπο. Αν μπει να πεις είναι κακιά αριστερά στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι. Και είναι και πολλοί άλλοι που είναι έτσι. Yeah. Για μένα ένα από του δύο μεγαλύτερου φιλοσόφου στην Ελλάδα ονομάζεται Χρήστο Γιαναρά. Είναι αριστερό. Δεν είναι κομμουνιστή. Είναι αριστερό. Είναι χριστιανό Ορθόδοξο και τα βάζει με την Ορθοδοξία. Τι να πει για αυτού του άνθρωπου. Ένα από τα δύο μεγαλύτερα φιλοσοφικά μυαλά στην Ελλάδα είναι αυτό. Χρήστο Γιαναρά. Όποιο θέλει να τον ψάξει. καταλάβει. Εμ είναι αυτό το πράγμα. Αυτό. Εγώ θέλω τα πανεπιστήμια πεντακάθαρα να πα να σπουδά και να Έτσι θα ήθελα να είναι. Κοίταξε, η, η λύση που κάθομαι και σε ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να βρω και εγώ κάτι να, να, κάνω δηλαδή για τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί ε, συνέχεια η δικιά μα γενιά κατηγορούσε του γονεί μα. Και αυτοί θα κατηγορούν εμά μετά. Καταλαβέ. Και προσπαθώ να σκεφτώ τώρα εγώ πώ μπορώ να μην πέσω κι εγώ σε αυτή τη λούμπα. Δηλαδή να κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, Εμένα η λύση μόνο που βρήκα, φίλε Ιωάννη, είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, να προσπαθήσω να φέρνω εδώ πέρα άτομα τα οποία έχουν κάτι να πούνε και να μείνει αυτό σαν αρχείο για να το δει η νεολαία όταν θα έρθει στην ηλικιά μα. Εντάξει, μιλά τώρα για πο πολλά χρόνια μετά, δεν ξέρει ναι, ναι, ναι. πώ ήταν τα πράγματα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, αφού δεν μπορώ να το περάσω στο παιδί λόγω ηλικία, γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί τι συμβαίνει, Τουλάχιστον προσπαθώ να του φτιάξω ένα αρχείο το οποίο να καταλάβει τι συνέβαινε τότε που είχα κι εγώ την αγωνία πώ θα μεγαλώσει το παιδί μου σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, μέσα από σένα, μέσα από διάφορου άλλου καλεσμένου που έχω φέρει εδώ πέρα, ο στόχο μου είναι αυτό. Δηλαδή, να, να του δείξω ότι δεν είναι όλο αυτό που έχει κατακλείσει όλο το διαδίκτυο, όλη την τηλεόραση, αυτό που προσπαθώ να προ, προβάλλουν. Προβά, που δεν έχει αξία, είναι ένα μηδενικό. Δηλαδή, προσπαθούν να αποκτήσει, Δηλαδή, έχουν κάνει το 0 να γίνει 10. Ενώ είναι μηδέν. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό ε, δεν βλέπει ο κόσμο τηλεόραση πια. Το έχει καταλάβει αυτό. Ναι, ε, ναι, μα και στα social media τα περισσότερα είναι σαν Τα περισσότερα. Ε, προσπαθώ να φτιάξω ένα υλικό να υπάρχει, να το δει και να καταλάβει ότι δεν ήμασταν όλοι έτσι τότε. Είχαμε προβληματισμού. Είχαμε άρχου για την νεολαία. Για το πού θα μεγαλώσει το παιδί μα. Προσπαθούσαμε να βρούμε λύσει για αυτό το πράγμα. Απλά δυστυχώς όλη αυτή η γενιά, αυτό, δηλαδή όλο αυτό ο κόσμο που προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών του, δεν φαίνεται προ τα έξω. Δεν τον δείχνουν, δεν τον προβάλλουν. Δείχνουν αυτά που του συμφέρει, πάλι για τον ίδιο λόγο, όπω είπε και στην πολιτική, που, από πού τα παίρνω. Από αυτό θα, αυτό θα βάλουν μπροστά. Ποιοι βγάζουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Αυτοί, αυτού θα βγάλω μπροστά. Γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά. Yeah. Δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν τους βγάζει να... να βγάλουν κάτι ποιοτικό, να δείξουν κάτι στον κόσμο. Δεν του ενδιαφέρει. Δηλαδή, γιατί να βρεθεί ένα Ιωάννη και να κάθεται να αναλύει και να το βλέπουν και να λέει: Τι λέει αυτό ο τύπο, ρε παιδάκι, Τι σημαίνει σχολείο, και να κάθεται να ακούει τον Ιωάννη μόνο, yeah. που έπρεπε να ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να ήταν όλοι έτσι. Να ξέραμε τι μα γίνεται. Δηλαδή, το ότι δεν αναλύουμε τίποτα μα έχει φτάσει ρε φίλοι, σε αυτό το σημείο σήμερα να τα δεχόμαστε όλα χωρί να ψάχνουμε τίποτα. Δηλαδή, καταλαβαίνει τώρα. Γιατί δεν είμαστε, είμαστε εισαγωγικά αμόρφωτοι. Να σου πω τι κάνω. Να πιαστώ στο δεν αναλύουμε για τίποτα. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα που είπε. Πολύ μεγάλο κουβέντα. Ποιο είναι το λάθο τη δική μα κοινωνία. Ότι είμαστε κοινωνία απαντήσεων. Δεν θέτουμε ερωτήματα. Έχουμε μία απάντηση για όλα. Σωστό. Ο άλλο έχει αφιερώσει, όπω λέγαμε και πριν, όλη την ζωή στο να σου, σου απαντάει στα ερωτήματα, να σου δίνει ερωτήματα και να στα απαντάει, και εσύ δεν θα τον ακούσει ο άλλο που, που, είναι επιστήμονα. Έχει, ξέρετε, έχει διαβάσει 5.000 βιβλία ζωή του λόγου. Δεν θα ακούσει αυτόν. Θα έχει μια έντιμη απάντηση δική σου. Επειδή εσύ αυτό πιστεύει. Και θες να έχει την ελευθερία έκφρασή σου. Αυτό πιστεύω. Αυτό είναι. Και θα, το, και θα επιμένω γι' αυτό γιατί ιδιαίτερα τα μεγάλα κανάλια <coughs> και πολλοί άνθρωποι. Τι σου λέει, Εγώ τόσο καιρό πουλάω αυτό. Λέω αυτό. Άμα τώρα γυρίσω απέναντι σε αυτό που λέω, θα πούνε μα καλά τώρα αυτό άλλα μα έλεγε, άλλα μα λέει είναι μεγάλο πράγμα να έχεις τη δύναμη να ξεβολευτείς. Ξεβολεύομαι από αυτό που λέω τόσο καιρό. Όχι, είναι λάθος αυτό που έλεγα τελικά. Ζητάω συγγνώμη. Είναι... Γιατί κατάλαβα μέσα από αυτό, αυτό και αυτό και αυτό, ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος και αυτό που έλεγα. δεν είναι κακό. Και αλλάζω. Δεν, δεν είναι ζητάς κακό. Συγγνώμη, ναι, σωστά. γιατί είναι μεγάλο παράδειγμα να ξέρω ο κόσμο τι μετανιώνει. Μην αφήνει το εγώ σου να σε υπερβαίνει. Α, έκανα λάθο. Οκ, okay. το παραδέχομαι. Ε, αυτό το βλέπα. Εγώ το κάνω συνέχεια. Όχι στι ετοιμολογίε και στι ιστορίε και αυτά, στι απόψει μου. Mm. Δεν γίνεται να κάθεται ένα άνθρωπο, θα το λέω πάντα αυτό να ξέρει, που έχει αφαιρέσει βιβλία, τη ζωή του όλη στα βιβλία και να γράφει και να διαβάζει, να μου εξηγεί πράγματα που εγώ τα πίστευα λάθο και εγώ να συνεχίζω να πιστεύω το λάθο και να μην πηγαίνω στο σωστό. Mm. Απλά για να συντηρώ το εγώ μου, να μην διαψευστώ στα μάτια των άλλων. Είμαστε κοινωνία απαντήσεων και όχι κοινωνία ερωτήσεων. Όταν γίνουμε κοινωνία ερωτήσεων και κάνουμε σωστή ερώτηση, τότε θα εξελιχθούμε και θα πάμε παρακάτω. Εμεί απλώ απαντάμε σε όλα χωρί να έχουμε θέση καν το ερώτημα. Εγώ πάντω έχω ελπίδα. Εγώ δεν είμαι. Ο... Εγώ... Άκου. Ο έχω ελπίδα γιατί θα θέλ... κερδίσει. Ναι, 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 Σε αυτή τη μάχη που γυρίζει στην τηλεόραση. Γι' αυτό ο την άφησε τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση υποστηρίζει πράγματα που η κοινωνία δεν τα δέχεται. Και τα κάνουν τόσο μεγάλα σαν ένα απολύτω φυσιολογικά. Ναι ναι, 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 Όταν ο Θεό ήλιο έδωσε το άρμα του στο γιο του για να πετάξει και ξεκίνησε να πηγαίνει πιο ψηλά Άρα να κρυώνει η γη, να κατεβαίνει πιο χαμηλά και να καίει τη γη και να κάνει αυτό το πράγμα πάνω κάτω, ο Δία στην ελληνική μυθολογία πήρε ένα κεραυρό και τον σκότωσε. Γιατί? Διότι τόλμησε να αλλάξει τη φύση, το φυσιολογικό του κόσμου. Όσο και να προσπαθούν, σου δίνω το λόγο μου, όσο και να προσπαθούν, όλοι αυτοί που πάνε το κάνουν, δεν θα τα καταφέρουν. Το φυσιολογικό είναι φυσιολογικό και δεν αλλάζει. Όσο και να σε πιέζουν να θεωρεί φυσιολογικό κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και αν εσύ δεν το θεωρεί φυσιολογικό να είσαι εσύ ο κακό και ο πισωδρομικό, όλοι αυτοί θα χάσουν. Είναι σίγουρο ότι μία μέρα θα χάσουν. Να το ξέρει. Το φυσιολογικό θα κερδίσει. Η φύση θα κερδίσει. Αλλά δεν σημαίνει όμω ότι δεν θα κατανοήσουμε και κάποιου ανθρώπου που θέλουν να έχουν κάτι διαφορετικό ζωή του. Για μένα μεγάλο πράγμα αυτό. Για μένα η ομοφιλοφιλία είναι απολύτω αποδεκτή. Η ερωτική ζωή του κάθε ανθρώπου είναι απολύτω αποδεκτή πάντα. Όμως μην προσπαθείτε, και το λέω, μην προσπαθείτε να μας πείσετε ότι κάτι είναι φυσιολογικό που δεν μπορούμε να το δεχτούμε ή δεν είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε ακόμη και αν εμείς αυτό πούμε ότι δεν είναι φυσιολογικό, είμαστε εμείς οι κακοί, οι οπισθοδρομικοί ή, ή, ή. Η φύση είναι φύση. Υπάρχει άνδρας, υπάρχει γυναίκα. Αν δεχτούν όλοι πρώτα αυτό, θα δεχτώ και εγώ ότι κάποιο άνδρας θέλει να λέγεται γυναίκα. Έτσι το δέχομαι. Αλλιώς δεν θα το δεχτώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Και η κοινωνία, άσχετα το τι λένε και στο ότι είμαστε το 2024 και πουρ -πουρ -πουρ -πουρ, που το λένε συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν είναι έτοιμη να αποδέχεται κάποια πράγματα. Όχι δεν είναι. Δεν θέλει. Και, και δεν μιλάω σε βάθος, σαν εικόνα μιλάω. Δηλαδή το να βλέπεις σαν εικόνα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πόσο είναι έτοιμη να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ξέρει τι έχουμε κάνει όμω. Βάζουμε το πέπλο του εκμοντερνισμού από πάνω. Θέλω να φαίνομαι απίστευτα μοντέρνο. Τα κάνω ότι τα δέχομαι όλα. Μέσα από το πέπλο είμαι πανάρχαιο όμω. Και δεν το δείχνω για να μην παρεξηγήσουν. Ναι, ναι, ναι. Όλοι έτσι λειτουργούμε. Δεν ναι, ναι, τρέχει ναι, ναι. τίποτα. Γιατί αν το παρεξηγήσει, αν πει κάτι, σε θάψανε. Σε θάψανε. Θα μαζευτούν όλα απέναντί σου. Και δεν είναι. Είναι λίγοι. Και είναι κάποιοι από αυτού του λίγου που έχουν μεγάλο δίκιο. Και mm -hmm. πονάνε μέσα του για όσα έχουν στερηθεί. Και υπάρχουν κάποιοι πολλοί μέσα σε αυτού του λίγου, που του το χαλάνε όλο αυτό. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι που είναι πάρα πολύ σοβαροί, που ξέρουν πραγματικά τι θέλουν, mm -hmm. που θέλουν να υποστηρίξουν όλο αυτό που αγαπάνε. Και υπάρχουν οι άλλοι άνθρωποι, ακραίοι, που του το χαλάνε εντελώ. Mm -hmm. Εγώ να σου πω κάτι: Αν κάθομαι με το παιδί μου στην καφετέρια και περάσει ένα ομοφυλόφιλο κουνιστό από δίπλα μου και μου στείλει φυλάκι. Επειδή μπορεί να το αρέσω. Τι να πω εγώ, ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Άμα περάσω εγώ και στείλω φυλάξη σε μια γυναίκα που κάθεται με το παιδί τη, Διότι δηλαδή πράγματα δεν είναι. Ακριβώ τα ίδια δηλαδή πράγματα. Είναι. Δεν είναι φυσιολογικό. Ο σεβασμό. Δεν δηλαδή κολλάμε στα, στα φύλλα. Είναι σεβασμό. Ναι, 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 ναι. Το σεβασμό δεν θα τον ρίξει το σεβασμό ανάμεσα στου ανθρώπου για να περάσει αυτό που θε να περάσει. Δεν τον ρίχνει το σεβασμό. Οι τρόποι και ο σεβασμό είναι μεγάλο πράγμα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τρόποι. Μου αρέσει και ο πληθυντικό, μου αρέσει. Ο πληθυντικό ευγενία. Μου αρέσει η μεγαλοπρέπεια, η φυσιολογική όμω, η φυσιολογική αρχοντιά. Μου αρέσει. Δεν μοιάζει όταν είναι πλούσιο, δεν λέω αυτή είναι αυτή την αρχοντιά. Mm -hmm. Αν είναι ένα mm -hmm. μεγαλόκαλο, να σου μιλάει, να σου χαμογελάει, να είναι ένα ωραίο τύπο. Μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ο πληθυντικό, η ευγένεια. Μου αρέσει. Mm -hmm. Δεν μ' αρέσει να, να, να πέφτει αυτό το πράγμα απλά για να περαστεί μια ιδέα. Λοιπόν, φίλε μου Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική κουβέντα, μου άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι που θίξαμε και αναπτύξαμε κάποια θέματα γιατί αισθάνομαι ότι και εγώ τα χανάκι, αλλά και όσοι θα μπουν στη διαδικασία να μπουν να δούνε το συγκεκριμένο επεισόδιο θα μείνουν πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, κάτι που κάνω εγώ πάντα και το έχω... Μ' αρέσει να κάνω κι εγώ ένα δώρο στον καλεσμένο που έρχεται. Του δίνω ένα μπλουζάκι που το έχω φτιάξει εγώ και έχει ως βάση το προφίλ μου στο TikTok έτσι, γιατί είναι μια μπλουζίτσα είναι θεματική, έχει να το πω μάλλον πιο σωστά, έχει πολλά θέματα μαζί. Οκ. Okay. Γιατί mm -hmm. σε κάποια φάση, εγώ ρε παιδί μου, όπως έφτιαχνα βίντεο, μου την βάρεσε και άρχιζα και έκανα κατηγορίες στα βίντεο, γιατί μα την έδινε τη δυνατότητα η εφαρμογή αυτή. Ε, άρχιζα και χώριζα τα βιντεάκια μου σε κατηγορίε και έφτιαχνα και background από πίσω. Και τι έκανα μετά, επειδή ήθελα να τα κάνω όλα αυτά. Ε, μπλουζάκι, και άμα έκανα το κάθε θέμα μπλουζάκι, ανέβαινε πολύ το κόστος Πήρα την απόφαση και το έκανα όλα τα θέματα σε ένα. Οκ, okay, okay. λοιπόν. Και έτσι έφτιαξα το πρώτο μπλουζάκι που έδωσα, πριν από περίπου ένα χρόνο. Ε, τώρα αυτό δεν το ξάπει, το, το λέω σε ένα όλη την ιστορία. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, Βρέθηκε ένα παλικάρι στο, μέσα στο, στο TikTok, ο οποίο τι έκανε του παγώ να κάνει κάτι για μένα τέλο πάντων, γιατί ζωγραφίζει. Πήρε τα σχέδιά μου, δηλαδή τι κατηγορίε δηλαδή, τα θέματα, και τα έκανε δικά του σχέδια. Και μου τα έφτιαξε αυτό. Και με την άδειά του φτιάξαμε αυτό το μπιζάκι που είναι εδώ μέσα. Ε, εγώ τώρα με έχει βάσει παιδί για μου, να τα ανοίξω, δεν σε πειράζει. Καθόλου, καθόλου. Unboxing. Θα ξεκουτιάσουμε. Έτσι, έτσι. Κάτσε σου φέρω και περίμενε. Γιατί το έχουμε βάλει ταινία του κουτιού για να μην. Σου φέρνω και βοήθεια. Το είναι δικό σου. Ωραία. <χαι> ναι, ναι, ναι. Έχει από εδώ, έτσι. Ναι, για να το. Ωραίο. Τι Τε ανοίγω. Τεταρά. Έλα εδώ φίλε. Έχουμε αυτό χολιτάκι μέσα καραμελίτσα. Και καραμελίτσα. Ναι. Εντάξει, έλα ρε φίλε. <laughs> να σου πω να τη βάλω. Ό,τι θέλει. Δεν πειράζει να τη βάλω. Ε. Ό,τι θέλει. να ξέ... Κοίτα. Να μην νομίζει λέω ψέματα. Έλα ρε φίλε. Να μην νομίζει λέω ψέματα. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, πρώτη φορά που λέω ότι έχω ανατριχιάσει. Τι λε, ρε φίλε. Είναι όλα στο χέρι τα σχέδια αυτός από το αυτός το φίλο μα. Αυτό νομίζω. Ο, ναι, επιστήμονα. Και, και, αυτό παίζει ρόλο γιατί. γιατί. Γιατί όταν κάνουμε πλάκα, κάνουμε έξυπνα αστεία. Ναι. Οπότε έπρεπε να βάλω κι εγώ κάτι που να. να έπρεπε ε, να τον πιο έξιμο άνθρωπο, ρε φίλε. Ναι. Και βάλω αυτόν. Μπράβο. Μπράβο. Να σου μεταφέρει αυτή τη λογική. Μπράβο. Και θα ήταν πολύ ωραίο να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη σχέση του με τον Έλληνα Καρεθόδωρη. Αμέ, αμέ. Δίνουμε υπόσχεση. Ναι. Στο επόμενο επεισόδιο, ναι. κάτσε γιατί δεν μ' άρεσε που κρατάω το. Ξέρει τι να κάνουμε το επόμενο επεισόδιο. Μεγάλου Έλληνε. Αλλά όχι αρχαίου. Γιατί εμεί έχουμε κολλήσει του αρχαίου και έχουμε αφήσει okay, του άλλου μεγάλου. Okay. Αυτό που έχουν να κάνουν και με την επιστήμη. Τώρα, επειδή φορά το μικρόφωνο, δεν ξέρω πώ θα το βάλω <στονίτρια> να την βάλω. Φτιάξω εγώ, δεν το φτιάξω εγώ. Αλλά θα την βάλω και θα, τη, θα φύγω και με αυτή. Ακριβώ μου κάτσε. Ελά, ρε. Χαίρομαι, χαίρομαι... Οπα. χαίρομαι που τα νομεράκια είναι ακριβώ όπω πρέπει να είναι τα νομεράκια. Τέλεια. Τέλεια. Το κουτί το κρατάω, να ξέρεις. Εννοείται αυτό το πράγμα, μα γι' αυτό το έχω φτιάξει με αγάπη. Λοιπόν, τώρα γιατί. Με τι τώρα να το βάλουμε κατευθείαν εδώ. Εγώ αυτό φαντάζομαι μάλιστα, το έχω βάλει στο πρωτοφόλι μου. Το βάλω. Ε, κάνω, θα κρύψω το ρίγμα. Και πόσο δεν ασχολούμαι με τα κινητά, που δεν το αυτοκόλλητο να βγάλει. <laughs> Κι εγώ τα αφήνω. <laughs> <laughs> Κι εγώ τα αφήνω. <laughs> δεν ξέρω γιατί τα αφήνω. Βάλει την άλλη μπλούζα μέσα. Σωστώστε. Ε, μα... Γενικά, ό,τι έχω... έχω ξεκινήσει, το έχω κάνει με πάρα πολύ αγάπη και πολύ σημασία για αυτό που κάνω. Δηλαδή δίνω έμφαση σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ακόμα και το κουτί, φαντάσου, ο συνεργάτη που βρήκα, που τον αναφέρει από κάτω. Να ε... τον πούμε τον άνθρωπο, Να, με ναι, ναι, ναι. το όνομά του. Ο οποίο είναι. Ο... Α, είναι η εταιρεία Print Hustler, σωστά. Να, Μπράβο. Λοιπόν. Ε, αυτό που βλέπει είναι. Με ζούμπα, Ναι, ναι, ναι. Είναι με πάρα πολύ αγάπη. Δηλαδή και από τον ίδιο. Δηλαδή... Πώς το λένε το παιδί? Γιώργο, το λένε. Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πίστεψε αυτό το πράγμα. Πίστεψε ρε παιδί μου, εμένα, αυτό που θέλω να κάνω. Λοιπόν. Και έβαλε πολύ προσωπικό χρόνο. Πάρα πολύ αγάπησε όλο αυτό το πράγμα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, από την μέρα που ξεκίνησα όλη αυτή την ιστορία με το, με το TikTok, έχω πάρει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Και αυτό που βλέπει τώρα είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή ακόμα και αυτό που φοράς, που, για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί είναι χειροποίητο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. εγώ δηλαδή σέβομαι πάρα πολύ το παλικάρι που έχω αυτό πράγμα, γι' αυτό και όλα στον τιμάω κάθε φορά και τον αναφέρω στα βίντεο. Να το πούμε. Ανοματεπώνυμο κανονικά τα πάντα όλα. Να ξέρει ο κόσμο. Είναι ο Σίμος. Του λες τι θέλεις να κάνει και σε κάθε και τη γραφίζει. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό γιατί πήγε και Τα έκανε Δηλαδή είδε ποιο είμαι και πήγε και έκανε όλα τα σχέδια με μόνο κοπανιά. Μπράβο, Σίμω. Και δεν, δεν υπήρχε άλλο τρόπο να του πω ευχαριστώ, καταλαβέ. Δηλαδή και του το έκανα κατευθείαν μπλουζάκι. Και το, θα το δώσω κιόλα γιατί θα κάνω ένα giveaway τώρα στο TikTok και θα μοιράσω 20 μπλουζάκια για να του δείξω ακόμα το πιο πολύ την ευγνώμη μου απέναντι να του δείξω. Ότι... Να φανεί και η δουλειά του ανθρώπου, έτσι. Ήδε, βέβαια, βέβαια που δεν είναι. αυτή δεν είναι η δουλειά τη. Το χόμπι του. Ναι, ναι, ναι. Είναι, κάτσα το περίμενε. Μην με διορθώσει, θα το, το πω εγώ. <σοστάσ'> είναι τότε. η ασχολία του. Βέβαια. Το μάθαμε. Το έτσι? μάθαμε. Κάτσε, δεν είναι. <σοστά> κάτσε, κάτσε, κάτσε <στά> να δεις τώρα. Που... Δεν μπορώ να πω και άλλη λέξη τώρα. <στά> <στά Πώς το πάμε. <RC1> <στά> Κέντρο Δημιουργικής ναι, εντάξει, απασχόλησε, παιδί μου, αλλά αυτό που δουλεύει, είπε τι. Είναι η απασχόληση. Με αυτό απασχολούμαι, είναι η απασχόλησή μου ναι. και η ασχολία μου είναι το χόμπι μου. Μπράβο, η ασχολία σου. Εντάξει. Ωραία, αυτό ήθελα. Το ξεχνάω, τα ξεμπερδέψα. Στο παιδιά, για να πούμε για αυτή τη λέξη, να την κλείσουμε να την κλείσουμε λέξη. Η λέξη ζωγραφική αχ大. έρχεται από το ζωή και το γράφω. Διότι γράφει τη ζωή. Περιγράφει. Αυτό που κάνει και εσύ τώρα με το βιβλίο σου. Ναι, έτσι μέσα είναι και αυτό. Ε, και το αυτό. Οποίο δεν, ακόμα δεν έχει από πότε. Δεν το έχει ολοκληρώσει Εξήμερα. και δεν ξέρει και πότε θα ολοκληρωθεί. Γιατί άμα το διορθώνει συνέχεια. Ναι, 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 ναι. Είμαι σε αυτή τη φάση. Οκ. Okay. Αλλά Πα... θα είναι ωραίο. Τίτλο, έχουμε πει. Εκτό ύλη. Εκτό ύλη. Δηλαδή, oh, oh. πόσε σελίδε είναι περίπου μετά. Κοίταξε, επειδή είναι Α4 και το βιβλίο θα είναι πιο μικρό, δεν μπορώ να τι υπολογίσω. Δεν μπορεί να τι υπολογίσω. Στο Α4 είναι γύρω σε 100 κάτι, αλλά θα είναι, επειδή είναι μικρότερο και πάει και μπρο πίσω, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώ. Να... Αλλά δεν θέλω να το κάνω ντούκι, γιατί θα έχει και 2 και 3. Να το βγάλει με τη φωνή σου, γιατί είναι χαρακτηριστική και σε. Ναι. Και ε... σε audiobook. audiobook. Με τη φωνή σου όμω, όχι με κανένα άλλο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει νόημα με τη δικιά σου φωνή. Είναι ο τρόπο, είναι η ευκολία αυτό το ταξίδι. δεν... Ναι. Για είναι πολύ σημαντικό πράγμα να σε ακούει και να σε κατανοεί. Ναι, δηλαδή, σημαντικό. εγώ φαντάζομαι που είμαι και εγώ διλεκτικό, πιο εύκολα τα πιάνω ακουστικά παρά γραπτά. Δηλαδή, ακόμα φαντάζομαι και το. Ε... το να μάθω κάτι απ' έξω, κάνω συνδυασμό. Το γράφω, το διαβάζω και το ακούω. Για να μου μείνει. Πάλι δηλαδή με το αυτή παίζω. Ναι. Δεν μπορώ να το να θα το σου μάθω, εξηγήσω, Όταν κάνουμε για την επιστήμη, θα σας δείξουμε έναν τρόπο στον κόσμο mm -hmm. που μπορεί να μάθει τα πάντα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Θα, δημιουργη... θα βάλουμε στον άνθρωπο να ενεργοποιηθούν πέντε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου για να του δείξουμε πώ μαθαίνει εύκολα κάτι. Πέντε διαφορετικά σημεία θα του ενεργοποιήσω στο επόμενο που θα κάνουμε. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Ε. Θα, αυτό αυτό, θα σου αρέσει αυτό. Μείνετε συντονισμένοι. Λέβαια. Κάντε like, κάντε subscribe, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και θα πρέπει να τα δείτε. Και σχολιάστε λέξει από κάτω Έτσι. που θέλετε να τι ετοιμολογήσουμε για να ασχοληθούμε με την ιστορία του. Όσο πιο πολλά σχόλια κάνετε και λέξει γράψετε, θα τι κάνουμε μετά εμεί σε βίντεο. Στο επόμενο θα τι αναλύσουμε όλε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.